Πες το όμως. Goldsby Podcast, επεισόδιο 22. Πάμε! Gold School Podcast, επεισόδιο 22. Και για σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας τον Ars Ansel. Πού, τώρα, θα μου λένε τέτοιο. Θα μου λένε, ξέρεις το όνομα του καλεσμένου, θα γίνεται χαμός. Τέλος πάντων, το κόψαμε τη μία. Λοιπόν, αρχικά να σε ευχαριστήσουμε που είσαι κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με καλέσατε. Ναι, καλώς εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που σου βλέπεις εδώ. Η Εύη έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Όχι, έχουμε ενθουσιαστεί εμείς. Εσύ δεν έχεις ενθουσιαστεί. Ναι, εντάξει, αλλά σαν την Εύη δεν νομίζω να έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Την λεποτρέμει εδώ πέρα. Καλή στα μάτια, υπερβάλλει. Έχει κάνει κάτι, δεν ξέρω. Κάτσε. Με τη μουσική του, μάλλον. Κοίτα να δεις, μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική του ανθρώπου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχω. Θα ξεκινήσουμε τώρα πάλι κλασικά, οι τύποι γλύφουνε τον καλεσμένο και τα λοιπά και τα πράγματα. Όχι, δεν τι να κάνω. Όχι, εννοώ τους αντίστοιχα, γιατί εγώ έχω παρευτό ρόλο, δικιά μου δουλειά είναι αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Για μένα πραγματικά είσαι από τους πρώτους καλεσμένους, στους οποίους θαυμάζω πάρα πολύ για την ποιότητα και όχι ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν ικανότητες ή ποιότητα και το οτιδήποτε, απλά για τα προσωπικά μου γούστα, ρε φίλε, είσαι πιο κοντά σε αυτά και θα μπορούσα να πω κιόλας ότι είσαι και από τους πιο skillful που υπάρχουν. Και δεν θέλω να το κάνω κλισέ σε φάση «Α, ο Άνσερ με τόσες ρήμες, τόσες συλλαβές, ανά δευτερόλεπτα» και τέτοια. Θα πάμε, θα επεκταθούμε σε αυτό. Οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω κι εγώ προσωπικά που μας έκανες την να έρθεις. Να σε καλά, εγώ κίνησα. Και να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Θέλει κάποιος να ξεκινήσει με τον καλεσμένο ή θα το πάρω εγώ πάλι το ρόλο και το οτιδήποτε. Κατεύθυνε μας. Βασικά, θέλω να σε ρωτήσω πότε ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική, πώς έμπλεξες με όλο αυτό. Πώς ξεκίνησα, να τα πω στα γρήγορα. Ναι, επιγραμματικά, ό,τι θέλεις. Τίποτα, ήμουν πιτσιρικάς εκεί στην επαρχία, σε Σπάρτη. Δεν ξεκίνησα από hip hop, ξεκίνησα από ένα punk δίσκο. Πρώτη φορά άκουσα, ο πρώτος δίσκος που άκουσα ήταν ένας punk δίσκος, γενιά του House. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε κάποια στοιχεία έτσι που μπορεί να ταιριάζαν με το rap αργότερα. Μετά άκουσα τα πρώτα, βασικά ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον graffiti και μέσα από αυτό ήρθε η επαφή και με τη μουσική. Άκουσα εκεί τα πρώτα ελληνικά, τα πρώτα ξένα. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο που σου είχε τραβήξει έτσι πολύ έντονα την προσοχή, πρώτο κομμάτι hip hop? Το πρώτο κομμάτι, νομίζω το πρώτο που είχα πάρει ήταν ένα δίσκο στον Raza Star. Το πρώτο που είχα πάρει ελληνικό. Ξένα είχα ακούσει άλλα πιο πριν. FFC αυτά και γι' αυτό κόλλησα και προς αυτή τη μεριά, ξέρω εγώ, του ελληνικού hip hop. Αυτά και σιγά σιγά, τότε δεν υπήρχαν μέσα, δεν υπήρχαν όπως είναι σήμερα, έτσι, η πρόσβαση εύκολη. Πιο πολύ τα ελληνικά που άκουγες, τα ελληνικά rap, ή τα ξένα σε κάνανε να κάνεις? Μ' άρεσε το ξένο, απλά τι γινόταν, επειδή δεν μπορούσα να νιώσω ακριβώς το συνέστημα αυτό όταν ακούς τον ελληνικό στίχο ή τον ξένο, καταλαβαίνεις. Το ξένο το ακούς πιο πολύ ρυθμικά, ξέρεις, καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, αλλά δεν πιάνεις ακριβώς το feeling. Ναι, το feeling. Νομίζω τα ελληνικά με κόλλησαν πιο πολύ. Okay. Δηλαδή, κόλλησα πιο πολύ στα ελληνικά λόγω του στίχου και λόγω του, ξέρεις, του συναισθήματος που σου προκαλεί αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε τότε παραγωγές. Μας φαινόταν πολύ δύσκολο που θα βρούμε, ξέρω εγώ, παραγωγές. Βρήκαμε, μπαίναμε τότε στο IRC, μας είχε στείλει κάποιος μια παραγωγή από την Αθήνα. Την είχαμε πάρει, είχαμε πάει σε ένα στούντιο να τη γράψουμε ενός παιδιού εκεί που ήταν το μοναδικό που υπήρχε στη Σπάρτη. Ήταν μια παροδία τέλος πάντων. Μη στάβαγα πολύ λόγο. Και σιγά σιγά ανέβηκα στην Αθήνα αργότερα, 18 χρονών το 2000, ξέρω εγώ, ένα, δεν θυμάμαι. Και από εκεί ξεκίνησα. Πήγα πρώτη φορά σε κανονικό στούντιο, ενθουσιάστηκα. Πώς ήταν η αίσθηση ξαφνικά να είσαι σε ένα κανονικό στούντιο? Ναι, εντάξει, ήταν. Ωραία, είχα τρελαθεί τότε. Το πρώτο κομμάτι που είχα γράψει εγώ το είχα πάρει και το άκουγα. Το είχα ακούσει χίλιες φορές. Το άκουγα τρεις μέρες συνεχόμενα. Λέω, τι έγινε εδώ. Πλάκα-πλάκα εκείνη την εποχή για να πας στο στούντιο, πόσο εύκολο ήταν? Κοίταξε. Δηλαδή υπήρχε κάποια connection που σου οδήγησε προς τα εκεί ή τάσκασες? Να σου πω πώς έγινε ακριβώς. Έπαιρνα τα ελληνικά CD και εκεί κοίταζα να δω που ηχογραφούν τότε. Και όλες οι ηχογραφήσεις τότε γινόταν στο Horizon. Στο Παγκράτη, ναι. Και η Χολύπτης τα έλεγε Φώτης Κίκυρας. Και λέω, ο Φώτης Κίκυρας είχε γίνει πιο διάσημος από τους. Ήταν παντού. Και δεν θυμάμαι πώς τον βρήκα. Πραγματικά δεν θυμάμαι πώς τον είχα βρει. Και είχαμε πάει με ένα φίλο μου τότε, ο οποίος μου έκανε τις πρώτες παραγωγές.
ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και πολύ γνωστός μουσικός Έλληνας, πιανίστας είναι, Χριστοδούλη Κωστής λέγεται, αυτός μου είχε κάνει τα πρώτα μου κομμάτια και με αυτόν είχα ξεκινήσει. Και θέλουμε να θα ξανακάνουμε και κάτι τώρα. Νάτο, μας ξεκινάει από τώρα με το. Έχουμε βρει, ξέρεις, αλλά είμαστε γεια σου, ρε παιδί μου. Έχουμε συναντηθεί να κάνουμε κάτι, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι μπήκαμε σε ένα ρυθμό. Μετά έγραψα ένα κομμάτι με το παιδί από το Slow Job, το Βαρίων, ο οποίος τότε είχε ένα άλλο συγκρότημα και του είχα ζητήσει τις παραγωγές να μου δώσει κάποια παραγωγή γιατί μου άρεσαν πολύ. Είχα γράψει τότε το Μπροστά σου Κοίτα, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι που είχα γράψει το 2003. Ο πρώτος έτσι που ασχολήθηκε με την πάρτι μου και του είχα στείλει δουλειά ήταν ο Κωτάκης τότε που είχε το διαστημόπλαιο την εκπομπή στο Planet, ο οποίος και αυτός έτσι μου είχε δώσει έτσι ένα κίνητρο παραπάνω. Ξέρεις, είχα ακούσει κομμάτι να πεις στο ράδιο δικό μου, είχα τρελαθεί, δεν το πίστευα, ξέρω εγώ. Ιστορική προσωπικότητα, sorry που το κάνω, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει πολύ. Τον είχαμε αναφέρει τότε με τις εκπομπές με τον Περικλή. Και έχει λείψει και πολύ. Δηλαδή έκανε πολύ ωραία. Ήταν φοβερή εκπομπή, είχε πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Χρειάρα καταρχάς ο τύπος. Δεν υπάρχει, δηλαδή αφηγητής. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψει. Ακούς για να πεις ρωγές στο τηλεφώνο. Οκ. Sorry, απλά για να εντάξουμε κάποια πράγματα. Έχεις δει καθόλου την εκπομπή για να μην παρεξηγηθούμε για τον τρόπο και για το κοινό σου, το λέω. Έχω δει. Έχεις δει. Εγώ γενικά, στο λέω για να το ξέρεις και στη ροή της κουβέντας, βλέπω τα πάντα, παρακολουθώ τα πάντα. Okay. Οπότε ξέρω. Βλέπω τι γίνεται. Αυτό. Εντάξει, θα το κάνουμε. Με κατάσκοπο. Ωραία. Οπότε, όχι, το λέω γιατί θα πετάμε. Δεν κάνουμε συνεντεύξεις, το λέω για τον κόσμο σου. Είμαστε μια παρέα που απλά μιλάμε για αυτό το πράγμα. Ναι, και κάνουμε τις συζητήσεις μας. Θα κλέψω λίγο τον ρόλο της Εύης, επειδή είπες. Ξέρουμε ότι ασχολείσαι γενικότερα, σου αρέσει η φιλοσοφία του hip hop, γιατί όχι μόνο σαν MC έβαφες κιόλας. Οπότε θα πετάξω μια ερώτηση του κόσμου που την έχω δει και σου κλέβω τον ρόλο. Αν έβαφες ακόμα. Να, εντάξει, όχι τόσο όπως παλιά, αλλά σίγουρα περνάω πολλές. Δεν βάφω πρακτικά, δηλαδή θα βάψω 3-4 φορές το χρόνο, θα πάω να κάνω ένα κομμάτι. Αλλά περνάω πολύ χρόνο πάνω στο γραφίτι, δηλαδή θα κάτσω και θα σχεδιάσω και θα δω πράγματα, ξέρω εγώ. Ειδικά τώρα, ξέρεις, που παίζει YouTube και τα λοιπά, κάθομαι χαζεύω γραφιτάδες, ξέρεις, που αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Και ναι, λέω, ρε φίλε, ναι, αν υπήρχε αυτό το πράγμα παλιά, όταν ήμουν από τις ειδικάς. Ξέρεις που είχα την όρεξη, το χρόνο, θα είχαμε γίνει. Και το ζηλεύω πολύ αυτό για τους νέους. Δηλαδή είναι πολύ. Αν και τώρα, καλά τα λες, αλλά αν και τώρα υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες για τους τσιρικάδες και τους νέους, παρόλα αυτά τους βλέπεις να κάνονται εδώ, στο κινητό. Δηλαδή δεν τους βλέπεις να κάνουν πράγματα, ξέρεις. Εντάξει. Κοίτα, εγώ. Γίνονται, αλλά. Λίγο διαφωνώ με αυτό γενικά, γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Νομίζω ότι και παλιά μπορεί να. Δεν ασχολείται ο κόσμος τόσο πολύ. Δηλαδή έβλεπα ανθρώπους που κάνανε μουσική ή κάνανε γραφίτι. Εμείς τότε πηγαίναμε, αγοράζαμε περιοδικά, π.χ. ή το ψάχναμε πιο πολύ. Οι πιο πολλοί δεν το κάνανε, δεν το ψάχνανε. Καταλαβαίνεις. Λίγοι το ψάχνανε και το προχωράγανε. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ναι. Δηλαδή το ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν το ψάχνουν, δεν ασχολούνται καν. Αυτοί όμως οι οποίοι θέλουν να ψάξουν, θα βρουν περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, ναι, απλά σου λέει ότι εκείνη την εποχή σου λέει, όταν θα βλέπεις ένα τοίχο, ήσουν με τα μάξι και τραβάγεις χειρόφρονο και λες κάτσα το δω λίγο. Ενώ τώρα με ένα Google με κάτι. Να και τίποτα με βίντεο. Εντάξει, αυτό που θέλει να το βρει, είτε έχει ίντερνετ είτε δεν έχει, θα το ψάξει για το βρει. Απλά το διαδίκτυο και η πληροφορία κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του ανθρώπου που ψάχνει. Αυτό που δεν ψάχνει δεν θα ψάξει ποτέ. Είτε έχει ίντερνετ είτε έχει. Την καλύτερη πρόσβαση στα πράγματα που ψάχνει. Οκ. Να ρωτήσω κάτι. Συσχετίζεται το όνομά σου με το γραφίτι, παίζει κάποιο ρόλο από αυτό? Ναι, έτσι ξεκίνησε. Το answer έτσι είναι. Το οποίο δεν σημαίνει κάτι. Απλά έψαχνα ένα tag τότε για να μου βγαίνουν εύκολα τα γράμματα. Ξέρεις, ήθελα να ξεκινάει με α. Είχα κι άλλα έτσι. Παλιά η πρώτη μου υπογραφή ήταν Savage. Σκληρό, Σάββατς, όντως. Μετά ήταν Answook. Answook και το Answook το έκανε Answer. Είχα δει σε μια συνέντευξη που λες ότι σαν Σάββατς είχες υπογράψει σε ένα απόγευμα. Ναι, στο είχα τρελαθεί. Για πες γιατί δεν το έχω δει αυτό. Μέσα σε ένα απόγευμα είχε υπογράψει παντού. Είχα πάρει ένα μαρκαδόρ, είχα πέσει ένα βιβλιοπωλείο. Και λέω, φίλε, κάνουμε υπογραφές. Είχα βγει έξω τώρα και τα είχα κάνει ύφαλα. Okay. Από αυτό όχι στην αίθουσα. Άμα το κάνεις αυτό στο χωριό, την επόμενη μέρα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ναι. Στην Αθήνα, εντάξει, κομπλέ, αλλά. Ναι, αλλά τώρα εμείς σε μια εκπομπή στο ίντερνετ κάθόμαστε και δηλώνουμε ότι κάποτε είχε υπογράψει. Παραγράφεται, έχουν περάσει 20 χρόνια, έχει παραγραφεί. Α, δεν ήσουν εσύ.
Ωραία. Οπότε στην ουσία μετά, να πάμε λίγο πιο μπροστά τον χρόνο, να πάμε στο 2006, όπου στην ουσία έχουν βγει από τότε Flowjob δύο δουλειές. Okay. Και μετά το 8 είναι που εσύ βγήκες με το ηθυρονό σου. Κοίταξε, το 2006 βγάλαμε το πρώτο CD, το Flowjob, το For Free. Ήταν διαδικτυακή κυκλοφορία τότε. Το είχαμε τυπώσει και σε 1000 αντίτυπα, το οποίο το δίναμε στις συναυλίες μας. Το 2007 βγάλαμε το Freeload, πάλι με την ίδια σύνθεση. Και το 2008, εντάξει, στην ουσία solo δίσκος είναι, απλά συμμετείχαν και τα παιδιά αρκετά. Οπότε, ξέρεις, το θεωρώ και αυτό κομμάτι των Flowjob, το συγκεκριμένο δίσκο. Μετά το 13, ναι, τον 1η Απριλίου του 13 ήτανε με τον Universal. Βγήκε το Flow Royale και φτάνουμε στον Απρίλιο του 19. Όπου περιμένουμε τώρα το καινούριο δίσκο. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Ναι, για πήγαινε, γιατί το ξέρω. Πώς έγινε η φάση με το Flowjob, πώς γνωριστήκατε? Με τα παιδιά. Γνώρισα τον παραγωγό το Βαρίον τότε και στην ουσία κάναμε τα δύο κομμάτια μαζί, αυτό που σου είπα πριν, το Μπροστά σου κοίτα και άλλο ένα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ προς τα έξω και ήταν πολύ ωραίο για τότε. Και γιατί δεν βγήκε ποτέ? Δεν θυμάμαι, για κάποιο λόγο δεν βγήκε για την εποχή. Τότε, ξέρεις, δεν υπήρχε να μπούμε στο YouTube να το ανεβάσουμε. Ξέρεις, δεν έπρεπε, ήταν λίγο διαφορετικό το έργο τότε. Και πώς έγινε? Γνωριστήκαμε τα παιδιά. Στην ουσία, οι υπόλοιποι ήταν φίλοι του Βάριο. Και στην ουσία ήταν και παρέα δικιά μου, ξέρω, τότε στην Αθήνα. Και φτιάξαμε το συγκρότημα, τέλος πάντων, και προχωρήσαμε αυτό. Και με Versor πώς πρέπει? Όχι, sorry, ερώτηση του κόσμου νούμερο 2, που αφορά Flowjob. Θες να την κάνω πάλι εγώ? Ναι. Αν θα γίνει κάποια συναυλία ή κάτι όλοι μαζί. Όχι, πιο μετά αυτό. Κάτσε εσύ, αφού αφορά αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο, είμαστε λίγο... Δεν έχει γίνει κάτι με τα παιδιά, είμαστε κομπλέ, ξέρω εγώ. Απλά η δρόμη μας είναι τελείως... αν τύχει, πέρυσι είχαμε παίξει πάλι σε Flowjob, όταν είχα κάνει ένα live το Flashback. Μακάρι να ξαναγίνει, γιατί... Okay, όχι, απλά είναι ερώτηση του κόσμου γι' αυτό. Και πάμε τώρα. Ο κόσμος... Γνωρίμα με Versor, πώς έγινε? Πώς έγινε? Βασικά εγώ τον είχα προσεγγίσει. Θέλω να βγάλω ένα δίσκο τότε μετά, γιατί είχαν περάσει αρκετά χρόνια βασικά, από το 8 και μετά. Έψαχνα να παραγωγώ. Εντάξει, ο Versor για μένα ήταν, και ακόμα είναι, ειδικά όμως τότε ήταν, ξέρεις, πιο σε αυτό που ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζεται πάρα πολύ. Ναι, ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι. Δεν είναι, το μουσικό είναι μετά. Δηλαδή, εγώ γενικά δεν μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν τους ξέρω ή δεν νιώθω καλά μαζί τους. Απλά επειδή π.χ. μπορεί να είναι καλή ή το οτιδήποτε. Ναι, δεν μπορώ. Έτσι με... Θεωρώ ότι αυτό βγαίνει κιόλας. Δηλαδή, αν θα κάνεις κάτι με κάποιον που απλά τον θεωρείς καλό, αλλά δεν ταιριάζει σαν άνθρωπο, θα βγει στο αποτέλεσμα το ότι είστε δύο διαφορετικοί. Κατάλαβες. Είναι πολύ προσωπικό. Και επίσης ξέχασα να σου πω πριν ότι το 16 είχα βγάλει και το 1% με το λόγο απειλή. Α, ναι. Το είπαμε γι' αυτό, ναι. Okay. Το οποίο ήταν μια δουλειά η οποία θέλαμε, τη βγάλαμε. Βγάλαμε αυτά τα κομμάτια επειδή θα συνεχίζαμε να το κάνουμε αργότερα να βγάλουμε LP. Τελικά χαθήκαμε λίγο εκεί στο. Έβγαλε και αυτό στο δίσκο του, ετοίμαζα και εγώ το δικό μου. Ξέρεις, χαθήκαμε λίγο στο. Εντάξει, αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο να σε ξαναδούμε μαζί. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι και για το δίσκο, δεν ξέρω ούτε τίποτα. Κοίτα, θα σου πω λίγο εγώ από τη δικιά μου τη μεριά. Εγώ η πρώτη φορά που μπήκε στο ραντάρ μου, στην ουσία, ήταν τότε που είχε βγει το Ηθήνο Νους και είχε βγει εκείνο και το βίντεο κλιπ. Και θυμάμαι το είχε κάνει, νομίζω, MT. Ο MT δεν το είχε κάνει. Ναι, το οποίο πλάκα-πλάκα το κοίταγα κιόλας πάλι χθες, γιατί το θυμόμουν. Δεν είναι στο κανάλι σου, είναι στο κανάλι τη παραγωγή. Ναι, σκέψω ότι τότε, επειδή το θυμάμαι αυτό το σκηνικό, είμαστε στο στούντιο και γυρίζουμε το βίντεο και λέω, πού θα το ανεβάσουμε αυτό, λέω. Δεν είχα σκεφτεί καν να φτιάξω κανάλι. Ναι. Θα φτιάξω δικό μου κανάλι. Και μου λέει, εντάξει, έχω ένα κανάλι, θα βάσουμε από εκεί. Ξέρεις, ναι, του λέω, εντάξει. Ναι, το είδα χθες γιατί πήγα στο κανάλι σου και λέω, ρε φίλε, το πρώτο. Sorry, δεν το λέω. Το πρώτο κομμάτι που άκουσα εγώ, δηλαδή πρώτη φορά που είδα Answer, λέω, ήταν σε αυτό εκεί πέρα. Λέω, πού είναι αυτό το κομμάτι. Και το ψάχνω στο κανάλι σου και μετά το είδα και λέω, είναι στο Own Stuff. Ναι, αυτό ήταν λίγο. Γενικά τα παλιά, τα κοιτάξει, έχουν ανέβει πολλά κομμάτια παλιά. Όχι μουσικά μου. Και άλλων. Ξέρεις, δεν υπήρχε τότε αυτό το. Έχω καθένα στην προσωπική μου σελίδα και θα είναι το επίσημο για να μέχρι το. Δηλαδή σκέψου και όταν έβγαζα το Flow Royale το 13. Ξέρεις, το σκεφτόμουν, λέω, τι θα το κάνω, θα τον ανεβάσω στο YouTube ή θα το δώσω για download. Και έκανα και τα δύο. Δηλαδή και το έδωσα για download κατευθείαν. Free download. Ναι, ναι. Και για download και, για... και στο YouTube.
δεν υπήρχε τότε ακόμα, τότε ξεκίναγε, τότε βγαίνανε οι πρώτες δουλειές. Δηλαδή και σε άλλα συγκροτήματα, αν δεις, υπήρχαν κάποιοι που δεν βγάζανε τις δουλειές στο Ιντερνετ, στο YouTube. Στο Ιντερνετ τις βγάζανε, στο YouTube δεν τις βγάζανε. Ναι, ναι, ναι. Το δίνανε για δωρεάν download σε sites. Πολύ. Ναι, ναι, και μετά ανεβαίναν τα κομμάτια μόνα τους. Από το 14-15 και μετά άρχισε αυτό το έργο. Okay. Okay. Πάντως, αυτό μπορώ να σου πω εγώ από τότε μέχρι σήμερα. Και είναι πολύ βαρύ με βάση τις δικές μου δηλώσεις, και αφού έχεις δει την εκπομπή θα το καταλάβεις. Είναι ότι χωρίς πλάκα, και δεν το λέω για να σε πενέψω, θεωρώ ότι είσαι από τους πιο καταξιωμένους τεχνικά MCs που υπάρχουν στην χώρα. Και πραγματικά δεν το λέω για το εμπορικό, θα το καταλάβεις αυτό που εννοώ, πιστεύω ή ελπίζω. Ότι π.χ. το να κάνεις, να κάνεις ένα rolling, να έχεις κάποιες ρόλες και όλα αυτά, okay, είναι και λίγο show off. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι. Δηλαδή από παλιά υπήρχαν, θυμάμαι και εγώ που το έχω ακούσει σε κάποια κομμάτια, αν μου επιτρέπεις. Το κάνει και ο Καταχθόνιος, το κάνει και ο Σβολέας π.χ. στο Χαμάν. Το κάνανε πολύ. Απλά η διαφορά με εσένα, και θα πω κάτι πάρα πολύ βαρύ, αλήθεια. είναι ότι. Καταφέρνεις και δεν το κάνεις για εντυπωσιασμό μόνο. Έχει και ποιότητα ο στίχος, ξεκάθαρα, και απίστευτη άρθρωση. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές όταν θα πεις κάτι γρήγορα, σου λέω: θυμάμαι κιόλας που λέει και ο Ίσβο, είμαι τώρα σε ανεβάζω. Μάθα τότε δεν κάνω πάσο, Ίσβο. Τώρα είναι μια χαρά. Οκ, αλλά πραγματικά το να γυρίσεις, να μπορέσεις να κάνεις ένα τόσο τεχνικό κομμάτι, να είναι άρτια στιχουργικό και με τόση καθαρή χρειά. Είσαι το πιο κοντινό που μπορώ να σκεφτώ και στο έχουν πει φυσιολεκά και το έχω διαβάσει στον Eminem. Ναι, ξέρω. Δηλαδή, και δεν στο λέω από την γρηγοράδα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν λέω ότι λες ότι είναι καθαρό. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις καθαρά. Βασικά, ξέρεις τι γίνεται. Είναι επειδή έχουμε αυτή την κουβέντα έτσι με πολλούς. Ξέρεις, και τώρα το άκουσα από κάποιον που το είπε. Ξέρεις ότι και καλά, έλα τώρα εντάξει, μιλάς γρήγορα. Μπίρι, εντάξει, να πούμε το κάνω κι εγώ ή το κάνει. Ξέρεις, δεν λέει κάτι. Έχει τεράστια διαφορά. Το να κάνεις ένα γρήγορο κομμάτι και έχει τεράστια διαφορά το να κάνεις ένα άρτια τεχνικά γρήγορο κομμάτι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, στο λέω και θα καταλάβεις πώς το εννοώ, δεν με απασχολεί. Γιατί το έχω δει, το έχουν κάνει και σε άλλες συνεντεύξεις και το έχουν βάλει και σε τίτλο. Ότι και καλά, ο Άνσερ λέει 3 συλλαβές στο δευτερόλεπτο, 15 συλλαβές στο δευτερόλεπτο. Δεν με απασχολεί καθόλου αυτό. Το θέμα είναι το πόσο καθαρό είναι αυτό το πράγμα και το πόσο. Βγάζει νόημα. Και το επίσης βασικό το πόσο μπορείς να το κάνεις στο live. Αυτό είναι βασικό. Οπότε να όχι. Εγώ τώρα, επειδή το είπε, περιμένω το live σας με τον Eversor σαν τρελός. Πραγματικά σε είδα στο σκοπευτήριο τότε, αλλά όσον αφορά το. Είναι πιο ολοκληρωμένο ξαναδεί ένα live κάποια μου άνθρωπο. Ήταν και άλλος ο λόγος. Ξέρεις, όταν μπεις για ένα τέτοιο λόγο όπως έγινε αυτό το σκοπευτήριο, δεν νιώθεις το ίδιο. Ξέρεις, δεν νιώθεις την ίδια. Ναι, είναι λίγο, χαρά, και, ναι, είναι λίγο και η ατμόσφαιρα. Είναι χαρούμενος λόγος. Ναι. Αλλά όχι, το live εγώ το περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, πραγματικά θα είμαι από κάτω για να τα δω αυτά όλα live. Δηλαδή, να ζήσω τώρα παρανάλωμα, θα μείνει για πάντα και όλα αυτά live. Ξέρεις, και τον δίσκο είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό για μένα. Αν σε ρωτάει για ένα νέο καλλιτέχνης, ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με το rap, συμβουλές για το πώς να φτιάξει την όρθρωσή του, να ραπαρεί γρήγορα, τι θα του έλεγες, τι tips θα έλεγες. Νομίζω ότι δεν φτιάχνεται ιδιαίτερα αυτό πολύ. Θέλει πολύ πράκτης, αλλά νομίζω ότι δεν φτιάχνεται. Πιστεύεις δηλαδή ότι γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Δηλαδή η άρθρωσή σου μπορεί να φτιαχτεί μέχρι ένα επίπεδο. Δεν ξέρω. Το δύσκολο. Κοίτα, αν μιλάμε για τα γρήγορα rap και τα λοιπά, το δύσκολο δεν είναι μόνο. Δεν είναι να τα πεις. Το δύσκολο είναι να τα γράψεις. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν σου γράψω κάτι. Μετά η παρένθεση να τα γράψεις και να έχουν νόημα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Να τα γράψεις σωστά. Είναι το δύσκολο να τα γράψεις. Αν τα γράψεις και στα δώσω σε σένα, μπορεί μετά από 50 φορές που θα το πεις να καταφέρεις να το πεις. Αλλά η άρθρωσή σου δεν φτιάχνεται. Δηλαδή, πρέπει να. Είναι λίγο φυσικό αυτό. Ναι, αυτό ναι, φυσικά. Ναι. Απλά αν κάποιος σου ζητήσει κάποια tips για το πώς μπορεί να καλυτερεύσει. Πράκτης, μόνο πράκτης. Μόνο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σε όλα τα πράγματα, ό,τι και να κάνεις, είναι εξάσκηση. Πώς πιο πολύ υπάρχει κάποιο ένα ταλέντο, ξέρω εγώ. Κάποιος μπορεί να έχει ένα ταλέντο στο 10-20%. Όσο δουλέψεις, τόσο καλύτερο θα βγει. Δεν υπάρχει ξέρω εγώ, άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι χωρίς εξάσκηση. Μπορεί να το φτάσει μέχρι ένα επίπεδο ταλέντο σου, θα σε πάει μέχρι ένα σημείο από εκεί και πέρα είναι. Και γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο, αλλά είναι τόσο εργατικοί που ξεπερνάνε αυτόν που έχει ταλέντο. Και αυτό βλέπω συνήθως, παιδί μου. Βλέπω ότι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ξεπερνάει αυτόν που έχει ταλέντο. Πιστεύεις ότι όσοι έχουν ταλέντο έχουν και την κατάλληλη. Πώς να σου το πω. Ότι ρε παιδί μου φαίνεται αυτό και ότι χάρη σε αυτό η μουσική τους
έχει εξελιχθεί. Ναι, ναι. Ή ότι πέρα από το ταλέντο παίζουν και άλλοι παράγοντες. Πάνω στη μουσική τώρα. Ναι. Εννοείται παίζουν και άλλοι παράγοντες. Η μουσική είναι κάτι, δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν είναι ένας αγώνας 100 μέτρων που θα κερδίσει ο πιο γρήγορος. Είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Εδώ θα διαφωνήσω. Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά την επιτυχία. Ναι, για την επιτυχία ναι. Αλλά για το αν είναι καλή ή όχι, υπάρχουν για μένα κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια, ναι, αλλά άλλα κριτήρια είναι τα δικά σου, άλλα του Γκάσα, άλλα είναι δικά μου. Δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, εγώ αυτούς που θεωρώ καλύτερους, για παράδειγμα, ξέρεις που θα ακούσω και θα πω τι έκανε εδώ. Ξέρεις, το βάζεις σε κάποιον άλλον και του λες άκουδο τι έκανε. Ναι, μπορεί να σου πει δεν μ' αρέσει. Αλλά το αν είναι καλό ή όχι, δεν μπορείς να το πεις. Κοίτα, νομίζω πως είναι η αντίληψη του καθενός σε αυτό που ακούει. Δηλαδή, επειδή το ακούς, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι το οποίο okay, μπορεί να δεις, βλέπεις μια εικόνα. Είναι κάτι που το ακούς, οπότε μπορείς να. Δηλαδή, στα αυτιά τα δικά μου μπορεί να μην είναι καμία σχέση με το πώς είναι τα δικά σου. Συμφωνώ σε αυτό. Το αντικειμενικό είναι αν είναι skillful μέχρι εκεί, παιδιά. Το αν είναι καλό ή αν αρέσει, ναι, αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Να το πάω λίγο εκεί που ξέρουμε, γιατί είναι λίγο περπατημένο, το έχουμε πει λίγο. Βλέπω τις εκφράσεις όλων. Δηλαδή, ρε, εσύ, να σου πω τι εννοώ. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα γραπτό αν είναι καλό ή όχι. Στο σχολείο δηλαδή, όταν γράφεις έκθεση, γυρνάει και σου βάζει ένας καθηγητής 18, ένας άλλος σου βάλει 19. Δεν έχω δει ποτέ να σου βάζει ένας 18 και άλλος σου λέει α, γράφει μαλακίες, πάρε 5. Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι καλό. Εγώ για παράδειγμα έβαλα. Στη μουσική μου αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Το γραπτό της μουσικής στη στίχη δεν μπορείς να κρίνεις αν είναι καλό ή όχι. Ναι, μπορείς. Εγώ έχω π.χ. σε ένα φίλο μου έβαλε ένα κομμάτι τώρα από το καινούριο δίσκο, ξέρω εγώ, που μου αρέσει πάρα πολύ στοιχουργικά και λέω τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, μου αρέσει πολύ. Ξέρεις, το άκουγα για μένα και έλεγα μου αρέσει. Ένα κομμάτι, δεν το ήξερα. Ξέρεις, ήταν. Ξέρεις, το βάζω στον υπολογιστή, λέω άκου αυτό. Και το έξω στα 20 δευτερόλεπτα. Ξέρεις, μου δεν μου αρέσει. Τίποτα. Δεν το άκουσα. Δεν του άρεσε ένα κομμάτι. Ναι, αλλά άμα το δίνεις το γραπτό όλο το κομμάτι. Εντάξει, ωραίο, μπράβο. Είναι διαφορετικό το να ρωτήσεις κάποιον να σου αρέσει. Ναι. Και να το ρωτήσεις είναι καλό. Αυτό, ναι. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό, αυτό λέμε. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ στο πράγμα. Ακούμε, όλοι ακούμε με διαφορετικά κριτήρια μουσική. Ναι. Εγώ μπορεί να θέλω να ακούσω ένα τύπο που θα πιάσει ένα beat και θα το διαλύσει και θα πω τι έκανε. Εσύ μπορεί να θες να ακούσεις ένα στίχο, ένα τύπο που να τα λέει ωραία. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει ένα κομμάτι. Επειδή χώρισε με την κοπέλα το ερωτικό και να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Είναι τελείως υποκειμενικό και ο καθένας ακούει βάση. Okay. Δεν μπορούμε δηλαδή τώρα να πούμε αυτός είναι ο καλύτερος ράπερ, κοίτα τι κάνει, ή αυτός ξέρω εγώ είναι ο καλύτερος τυπουργός ή αυτός είναι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε τον επιτυχημένο, αλλά εγώ σίγουρα θα μπορούσα να πω και τον καλύτερο. Sorry. Επιμένει. Επιμένω, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πεις π.χ. ότι ο Eminem είναι ο καλύτερος ράπερ. Όχι. Εντάξει, όχι. Okay. Εντάξει, όχι. Μπορείς να πεις ότι είναι ένας ο οποίος έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Εντάξει, δηλαδή ότι κάνει, είναι πολύ, έχει φοβερά skills, ξέρω, στιγμή, έχει, φοβερά γραπτά, έχει, τα live του είναι φοβερά, η επιτυχία του είναι, ξέρεις, και εμπορική και μη... Εμπορική. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι είναι ίσως ο μόνος, έχει το πακέτο. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και ο μόνος, δεν ξέρω κάποιον άλλον έτσι που να έχει, δεν μπορείτε κάποιος στο μυαλό, ξέρω. Άρα συμφωνούμε, τέλεια, ναι. Το πήρα εγώ, μπράβο. Να το. Αλλά... Όχι, εμείς το λέγαμε για το γενικό της φάσης. Έφερα τον Eminem για παράδειγμα έτσι. Ωραία, να πάμε λίγο τώρα λοιπόν στο σήμερα. Γιατί φάγαμε και στο τελευταίο επεισόδιο λίγο κράξιμο. Απλά δεν σε αναφέραμε επίτηδες γιατί θα σε είχαμε καλασμένο, οπότε είναι εντάξει. Έχουμε το βίντεο κλιπ που βγάλατε τώρα με τίτλο «Πια δεν με νοιάζει». Είναι του Απόστολου Ζιγούρη. Είναι ο άνθρωπος που το έκανε. Αυτό, τα πλάνα είναι Σπάρτη αυτό. Είναι όλο στο Σπάρτη. Θέλω να πάω διακοπές στη Σπάρτη. Δεν έχω πάει. Θεωρώ ότι είναι απίστευτα απίστευτη δουλειά. Και το βίντεο κλιπ δηλαδή μου άρεσε. Shoutout στο παιδί που το έκανε το βίντεο κλιπ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα τα πλάνα, ναι, πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Γιώκο και σαν φωτογράφος θα μπορούσε να πει κάτι παραπάνω μόλις τελειώσω. Σαν κομμάτι μου άρεσε απίστευτα πολύ. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό στην ουσία, αν το πει σαν πρόμο του δίσκου. Και έχει μπει πολύ ψηλά ο πύχης, οπότε πάμε λίγο εσύ για το βίντεο κλιπ και θα συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, πώς το κυριότερο τι μάθατε αυτό, πήρε το κομμάτι ή το βίντεο. Κομμάτι, το κλιπ όλα. Κοίταξε, το κομμάτι ήταν ένα κομμάτι από το δίσκο, δηλαδή όλα μου τα κομμάτια τα δουλεύω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μου παίρνει κάποιο περισσότερο, κάποιο λιγότερο, ξέρεις, όλα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Απλά υπήρχε, σκέφτηκα ότι εγώ ήθελα να βγάλω δύο κλιπ για το δίσκο, γιατί θα βγάλω και δεύτερο. Και δεν ξέρω, αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου, ξέρω, μου άρεσε πολύ και αυτό. Το βίντεο κλιπ έγινε σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, ο Αποστόλης ήρθε Σπάρτη, ξέρω εγώ, κάτσε κάποιες μέρες, δουλέψαμε λίγο μαζί εκεί στο μοντάζ και αυτά. Το έκανε σχετικά γρήγορα.
Αυτό. Δηλαδή δεν δουλέψαμε ούτε πάρα πολύ, ούτε και το ξεπετάξαμε. Αυτό. Πάντως ήταν πολύ ωραίο δρόμο, πάρα πολύ. Ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος Πάρτη Καλαμάτα, ο παλιός δρόμος. Είναι μία από τις πιο ωραίες διαδρομές. Αν τύχει ποτέ και κατεβείτε, να πάτε. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε κανένα γραφιτάκι εκεί. Όλο και κάτι, να το άρχισε ομοσχεία. Και η Λίμνη είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω το δρόμο της ουσία. Η Λίμνη είναι σε έναν άλλο δρόμο, πάλι εκεί στον Ταΐγετο. Είναι ένα παλιό τριβείο, το οποίο είναι κλειστό. Και πρέπει να έχει βρέξει για να είναι γεμάτη λίμνη. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Όχι, πολύ ωραία χρώματα και τέτοια. Στον Ταγίτο ξέρω ότι έχει τι καλύτερε φοιτίε. Για πρώτα απλά. Δεν έχει μόνο τον Ταγίτο, έχει τον Πάρνο. Ισού είναι μισθό τελικά. Μια παρέμβαση, μια παρέμβαση στον άνθρωπο. Ναι. Τέλο πάντων, όχι. Σου λέω από μένα κομματάρα. Και πλάκα-πλάκα να συζητήσουμε λίγο το ότι χωρί πλάκα σαν επιτυχία πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο δίνεις βάση σε αυτά. Δεν, εντάξει, κοίτα, δεν δίνω βάση. Είναι αριθμοί. Οι αριθμοί έχουν μια συγκεκριμένη... Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ο καθένας αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Okay. Καταλάβεις. Γενικά όμως δεν θεωρώ ότι okay, είναι, βλέπεις ότι ένα κομμάτι βγαίνει και πηγαίνει καλά και παίρνει views κουτουλουπού. Απ' την άλλη, το πώς δημιουργούνται αυτά τα views δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι μπαίνει ο άλλος τώρα και έβγαλε καινούριο κομμάτι και είναι fan και μπαίνει και με ακούει. Ξέρεις, όλο αυτό το έργο είναι λίγο περίεργο, καταλαβαίνεις. Όχι, σε ναι, συμφωνώ μαζί σου. Τι εννοείς? Είναι λίγο περίεργο. Εντάξει, ενώ ρε παιδί μου ότι μπαίνει, ξέρω εγώ, πρέπει να υπάρχει μια τάση, έτσι. Ο κόσμος μπαίνει, ακούει ένα κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις ότι ένα κομμάτι στο ακούει ο άλλος από τα προτινόμενα. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν ποτέ και ξέρεις το ακούει. Αλλά καλό δεν είναι αυτό όμως. Ναι. Προσοχή είναι κόσμο. Σίγουρα ότι είσαι και σταθερούς φανς. Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Αυτό είναι ο πυρήνας. Αυτό είναι ο πυρήνας. Και από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα μεγαλώνει. Δηλαδή σου λέει αυτή τη στιγμή τώρα το κομμάτι, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο έχει. 200.000 ας πούμε υποτιθέμενα. Ας πούμε το έχουν ακούσει 100.000 άνθρωποι στο σύνολο. Ο πυρήνας του είναι ο πυρήνας του. Που μπορεί να είναι 10.000 κόσμο ο οποίο θα πάει στο live. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί. Αλλά εγώ θέλω να μεταφράσω αλλιώ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι okay, πήγε στα trending όπου πήγε, δεν έχει σημασία. Okay, το αντιλαμβάνουμε τα νούμερα και όλα αυτά. Αυτό όμως, άμα το αποκωδικοποιήσουμε, σημαίνει ότι όντως δείχνει ότι γενικότερα το rap είναι σε πάρα πολύ καλή θέση σήμερα. Okay, υπό την οποιαδήποτε μορφή του. Εμένα με χαροποιεί το ότι βλέπω και γενικότερα το όλο rap και όντως το πιο old school ύφος να έχει απήχηση στον κόσμο. Εσύ πώς νιώθεις για αυτό τη σήμερα ημέρα σε σχέση με αυτό? Δηλαδή, αυτό έχουμε φτάσει από το σημείο που έλεγες παλιά για να δεις ένα γκράφιτι, έπαιρνες. Τώρα ο κόσμος το βλέπει πολύ πιο εύκολα και έχει ανέβει. Όντως είναι στις τάσεις το οτιδήποτε γίνεται ένα hip hop. Εντάξει, κοίταξε, είναι λίγο περίεργο, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε ζήσει και τις δύο εποχές. Okay. Δηλαδή και την εποχή που. Ευθύνε αίμα για να ακουστείς. Είναι λίγο περίεργο τώρα το κατά πόσο ο κόσμος ακούει πλέον το rap σαν μουσική απλά. Και ενώ παλιά ήταν λίγο πιο, ήταν η κουλτούρα του hip hop, υπήρχε αυτό το πράγμα. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή με έχει σπάσει τελείως. Δεν ξέρω τι προτιμώ από τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα, ρε παιδί μου, ξέρεις, να φτιάξεις ακροατές, ανθρώπους που σε ακούνε σταθερά. Όχι ανθρώπους που απλά θα τύχει να ακούσει ένα κομμάτι σου και να μην ξέρουν ποιος είσαι, τι είσαι, τι έχεις κάνει, να μην ξέρουν 10 κομμάτια πριν. Κατάλαβες πώς το λέω. Είναι λίγο fast food. Και αυτό το φάσο δεν μ' αρέσει γενικά στη μουσική. Και το βλέπω ακόμα και από μένα που κι εγώ είμαι ακροατής της μουσικής. Σε ξένα κομμάτια που ξέρεις, ακούω κάτι και μ' αρέσει. Λέω, α, ωραίο. Ξέρεις, το ξαναβάζω, το ξανακούω. Αλλά δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει η νοοτροπία του. Θα παρακολουθήσω. Ποιος είναι αυτός, ξέρω. Τι είναι, έχει βγάλει άλλα κομμάτια, τι είναι. Πρέπει να μπαίνω στα κανάλια, να ψάχνω, να βρίσκω. Ξέρεις, είναι λίγο. Ενώ παλιά υπήρχε το συντάκι, το έπαιρνες, το άκουγες, το δίνες προσοχή, έβλεπες τα credits, διάβαζες. Ποιος έχει κάνει την παραγωγή, ποιος είναι αυτός, τι. Το εκτιμούσες πιο πολύ. Τώρα έχει γίνει fast food. Ακούμε τώρα ένα κομμάτι, του πατάμε από κάτω like, το βάζουμε σε μια λίστα και ακούμε μουσική χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Όχι ότι είναι κακό γι' αυτό, δεν το λέω για κακό. Το λέω γενικότερα πώς στίζεται, πώς στίζεται και η νοοτροπία του κόσμου. Ναι, αλλά, δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι όμως και αυτό που έλεγες πριν, ότι όποιος είναι όντως να ακούσει μουσική και να ασχοληθεί, είναι πολύ πιο εύκολο τώρα να το κάνεις και να δεις και τα άλλα κομμάτια έτσι, και να δεις. Έτσι, είναι αυτό ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο, ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί πλέον έχει πρόσβαση, όποιος δεν θέλει να ασχοληθεί, οκ, δεν ασχολείται ποτέ, απλά
Ότι βγει μπροστά. Ναι, απλά σίγουρα για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου θα υπάρξουν και τα 5-10 άτομα, έστω και 5-10 να είναι στην κυριολεξία σου λέω, τα οποία επειδή θα δουν το κομμάτι που θα βγει στα προτινόμενα, επειδή θα είναι στα trending, μετά θα μπουν στη διαδικασία να κάτσουν να ψάξουν. Ναι, σαφώς. Δηλαδή, άμα του τραβήξει την κυριολεξία. Ναι. Δηλαδή θα μπουν, θα δουν αυτό, μετά θα δουν κάτι άλλο και μετά θα ψάξουν να βρουν ποιο είναι ο Άνσερ, θα ψάξουν να ψάξουν. Γενικά, εγώ το βλέπω από την άποψη, ξέρει ότι υπάρχουν και καλλιτέχνε που δεν έχουν πολύ ψηλά νούμερα, αλλά έχουν φοβερά συναυλιακό κόσμο. Και υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν εκατομμύρια και δεν έχουν τίποτα. Άρα, ξέρεις, αυτά είναι λίγο συγκρούονται. Γι' αυτό σου λέω ότι τα νούμερα ο καθένας τα ερμηνεύει όπως θέλει. Νομίζω πως και αυτό έχει να κάνει με το τι διαλέγει ο καθένας. Πώς θέλει να κινηθεί ο καθένας. Ναι, δηλαδή. Πώς θα το διαχειριστεί. Ναι, πώς θα το διαχειριστεί. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μόνο συναυλίες, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μόνο lives. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι... Να κάνει μόνο συναυλίες και κάποιος μόνο lives. Ενώ να κάνει μόνο συναυλίες σε... Ενώ και live σε clubs. Εντάξει, ναι. Όχι, είναι λίγο, παιδί μου... Δηλαδή σκέφτομαι εγώ πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, έτσι. Βγάζω ένα κομμάτι, ξέρω ότι αν δεν το έβαζα βίντεο κλιπ, δεν θα πήγαινε τόσο καλά. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι, ότι το marketing έπαιξε τον ρόλο. Άρα τι σημαίνει, ότι δηλαδή... Έχει αλλάξει την όλη νοοτροπία. Δεν είναι καλό για μένα, καταλαβαίνεις. Μέσα μου, πώς το βλέπω. Δεν θα το έλεγα. Εγώ, να σταθώ λίγο κάπου, μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Επειδή το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά λίγο και με τον Ανδρέα Περικλή μεταξά, Shoutout, Rap Round κτλ. Από εδώ από εκεί. Είχαμε πει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε να υπάρχει το hip hop, δημιουργήθηκε το ελληνικό hip hop και, και υπάρχουν μερικοί οι οποίοι εκπροσωπούν, κάνουν στην Ελλάδα ξένο hip hop. Δηλαδή, στο εξωτερικό πάρα πολλοί παίζουν σε clubs. Καλλιτέχνες. Okay. Και από παλιά. Δηλαδή και ο. Και εδώ. Ναι, όχι και εδώ. Δηλαδή είναι ότι εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί άλλη μεριά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κι εγώ ίδιο κατά πόσο το λέμε ότι είναι σωστό ή λάθος. Βασικά, είναι σωστό ή λάθος. Είναι αναλυτικό με τον καλλιτέχνη μου. Δεν θα ήθελα να τον δω σε κλαμπ. Μα αυτό ήθελα. Ο Άνσερ για μένα, επειδή θέλει. Θα ήθελα πολύ περισσότερο έτσι από ότι σε ένα κλαμπ. Είναι για καλλιτέχνε και η μουσική του. Αυτό ήθελα. Δεν παίρνουν όλε οι μουσικέ. Ναι, συμφωνώ. Όχι, με αυτό ήθελα ότι ο Άνσερ φαίνεται και από τι επιρροέ του. Δηλαδή, και το έχω διαβάσει και σε άλλες συνεντεύξεις που είχες πει, το παράδειγμα σου, και μας το πες και τώρα για το CFC, για το ρυθμό δαμαστή, για το ένα και το άλλο, ότι εκπροσωπεί πιο πολύ στην ουσία εκείνη την, τον δρόμο που υπήρχε όταν πρωτοήρθε το hip hop στην Ελλάδα. Δεν, εγώ δεν πηγαίνω προς το. Όχι εκπροσωπεί, sorry. Ότι εγώ κάνω, όχι μόνο εγώ, παιδί μου. Λέμε για το ελληνικό hip hop και το ξένο hip hop. Εμείς κάνουμε τη μουσική αυτή, τη φέρνουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε. Και είναι και λάθος για μένα γενικά. Είναι η πραγματικότητά μας είναι αυτή. Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνουν, που κάνει ένα χ αντίστοιχος με εμένα στην Αμερική. Και δεν με ενδιαφέρει να το κάνω κιόλας βασικά. Okay. Όχι γιατί. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνω αυτό που θεωρώ εγώ και. Ότι ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η ελληνική πραγματικότητα. Να. Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη μουσική. Okay. Τι να κάνουμε, οι κουλτούρες είναι διαφορετικές. Οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, ξέρω. Μπορεί, υπάρχει η σκηνή, η Ρώσο, υπάρχει η μουσική πλέον, μπορείς να δεις τα πάντα. Βλέπεις ότι ο καθένας βάζει μέσα την κουλτούρα του. Ναι. Και αυτό διάβασες σε μία συνέντευξη ότι στην ουσία δεν. Γιατί στο φέραν αυτοί καλά, μπορεί να στο φέρναμε κι εμείς και μέσω του ερωτήσεις του κόσμου. Για τα άλλα είδη, για το τραπ, για το οτιδήποτε. Mm-hmm. Από ό,τι διάβασα, στην ουσία εσύ είχες τοποθετηθεί από την άποψη ότι δεν με ενοχλεί η μουσική και το είδος αυτής της μουσικής. Γιατί καταρχάς, ποιος είμαι εγώ για να κρίνω ένα ολόκληρο είδος μουσικής, μπορεί να μ' αρέσει. Είναι δυνατόν να σε ενοχλεί η μουσική τώρα. Ναι. Αλλά η αντιπαράθεση που είχες εκεί, η θέση βασικά που πήρες, είναι ότι αυτό που με νοιάζει είναι ότι αυτά που γράφεις να είσαι εσύ. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν να πω ότι με ενοχλεί ένα είδος μουσικής. Δηλαδή, αν ακούσεις και τα flutes από τα CD, ξέρεις, τότε μας λέγανε δεν κάνετε rap, ξέρω εγώ, boom bap, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Κάνετε reggae dub beats και... Εντάξει, εμένα αυτό μου άρεσε, αυτό έκανα. Αν ήμουν τώρα 22 χρονών και ξεκίναγα τώρα και 20, μπορεί να έκανα αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει μουσικά και δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Δεν μπορώ να κρίνω ένα είδος μουσικής. Δηλαδή να πω ότι δεν μου αρέσει αυτή η μουσική, αλλά απ' την άλλη μπορώ να κρίνω ανθρώπους οι οποίοι. Που, όχι μόνο στην τραπ μουσική και στη δικιά μας φάση. Έτσι, που τι κάνουν, μπαίνουν στο Genius Lyrics, όπως λέγεται αυτό, διαβάζουν τους στίχους και έρχονται και μου λένε στα ελληνικά το κουπλέ κάποιου άλλου. Καταλαβαίνεις. Ναι, σκληρό. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Okay. Και επειδή και ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πρέπει να ψάχνεις, πρέπει να ξέρεις ότι φίλε, αυτό το ρεφρενάκι το έχεις φάει. Αυτό εδώ το ραπ το έχεις φάει.
κόσμος δεν το ξέρει. Οπότε λέει, ω, άκου ρεφρέν που έφτιαξε. Έχει τύχει, συγγνώμη σε διακόπτω, έχει τύχει να το πει σε κάποιο αρχήμα ότι φίλε αυτό κάτι μου θυμίζει. Ναι, έχει τύχει, ναι. Όχι κάτι μου θυμίζει. Το κλέψα. Εντάξει, ήθελα να το θέσω λίγο πιο γενικά. Ναι, εγώ το έχω αυτό από τον γραφίτι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, όταν κάναμε γραφίτι, ο καθένας προσπαθεί να έχει, στην ουσία αυτό είναι. Δηλαδή, κάνω τα γράμματα με ένα δικό μου στυλ. Mm-hmm. Εγώ προσπαθούσα να κάνω κάτι δικό μου, που δεν το έχω δει πουθενά. Mm-hmm. Έτσι λειτουργούσα εγώ. Είχα επιρροές, προσπαθούσα να το κάνω όμως. Και ερχόταν, ξέρω εγώ, κάποιος και μου πέταγε δίπλα μια σταϊλάρα και λέω, πού το πούσε, τι έκανε. Μετά από δύο μήνες, άνοιγα, ξέρω εγώ, το περιοδικό, ίδιο. Λέω, okay. Οπότε στην ουσία έχει να κάνει πιο πολύ με το byte της φάσης και όχι σαφώς. Με το... Ναι, και είναι, ναι, φίλε, δεν είναι, δεν κοίτα, είναι... Ναι, για μένα καλό είναι να μπορεί να επηρεαστεί κάποιος, να εμπνευστεί κάποιος, αλλά να το φάει και να το κάνει αυτό ακριβώς ίδιο είναι... Εντάξει, ανέκαθεν υπήρχε. Ανέκαθεν υπήρχε. Το έχω πει και εγώ σε άλλα επεισόδια και για μεγάλο... Μπορείς να είσαι τίμιος. Όχι μόνο στη rap. Τώρα μιλάμε για ένα παντού. Ο Personas δεν λέγεται, το πιο ωραία στην, η πιο ωραία στην Ελλάδα, ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ κροατικό γνωστό κομμάτι. Αλλά ο τύπος αυτός που έγινε super hit αυτό το κομμάτι στη φάση, γράφει από κάτω ότι ξέρεις τι είναι από εκεί. Έχω τα credits, ναι. Okay, αν θες να το κάνεις, κάνε το. Αλλά γράψε, ξέρεις τι, ότι φίλε, το πείτε εδώ, το φάγαμε από εδώ. Και για να το πάω. Και πλήρωσε και τα δικαιώματα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις επιτυχία και να πληρώνεις με πνευματική ιδιοκτησία άλλου. Ναι. Αγοράσε το. Αν θες να το κάνεις και θες να πεις ότι κοίτα τι έκανα, πλήρωσε. Επειδή είπες αυτό το κομμάτι, θα συνεχίσω στην Δρασίλα, στο δρόμο της Δρασίλας, ή όπως ο Μαζονάκης με τον Gucci Forum, έτσι καλά, που ήταν το Ida Club. Δηλαδή ήταν. Καλά, ξεκινάει όμως το συγκεκριμένο το κομμάτι. Το... Μην αναλωθούμε για τον Persona. Ναι, όχι, όχι. Θέλω να πω ότι για παράδειγμα, δεν ξέρω τον Persona τι πήρε από το κομμάτι τώρα, αν πήρε μελωδίες. Όχι, τη μουσική όλο το κομμάτι πήρε. Αν πήρε το κομμάτι, αναγκαστικά. Αλλά το Gucci Forum, για παράδειγμα, δεν πήρε το Ida Club. Δηλαδή δεν είναι το Ida Club. Αν πάρει το συγκεκριμένο Ida Club και το Gucci Forum, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι, εντάξει, είναι το παρόμοιο. Δεν θα συζητήσουμε, είμαστε με τον άνθρωπο στο Facebook. Πάντων, ναι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα παιχτεί ένα plot twist μικρούλι, στο οποίο οι υπόλοιποι τρεις εδώ πέρα δεν έχετε καμία άποψη. Επειδή το επεισόδιο λοιπόν θα βγει όταν θα έχει βγει ο δίσκος, κατάφερα για όλους εμάς και πήρα μόνο εγώ κάποια κομμάτια να ακούσω. Εγώ αυτό. Εγώ αυτό γιατί έγινε λίγο βιαστικά και τα έστειλα τελευταία στιγμή. Ναι, μου έστειλε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τι συγκεκριμένα μου έστειλε. Απλά θέλω να σου πω. Τίτλου έστω. Ναι, θα πω κάποιου τίτλου από κάποια κομμάτια τα οποία εγώ ξεχώρισα, ρε φίλε. Αυτό μετά θα το πληρώσει. Δεν πειράζει. Ναι, και θέλω λίγο αυτό να πούμε λίγο. Έχει πληρώσει. Φαντάζεσαι. Να είσαι καλά. Θέλω να πω λοιπόν για κάποια κομμάτια για να μιλήσουμε για αυτά. Με βάση το ότι έχουν βγει, αλλά δεν έχουν βγει. Θα έχουν βγει όταν θα βγει το επεισόδιο. Το πρώτο κομμάτι το οποίο ξεχώρισα κιόλας και πραγματικά ήταν από το αγαπημένο μου, αλήθεια τώρα, ήταν το φέτος Άνοιξη. Ναι. Στο οποίο, οπότε εσείς κάθεστε λίγο πίσω αναπαυτικά και μιλάω μόνο εγώ με τον Άνσερ, γι' αυτό προσπαθούσα στην αρχή του επεισόδιου να μην σας φέρω καν εδώ και να την κάνουμε δυο μας αυτή την κουβέντα. Σου λέω ότι για μένα ήταν το καλύτερο κομμάτι από αυτά που άκουσα. Δεν σου αρέσουν τα μπάτ. Τι? Τα μπάτ και κομμάτια δεν σου αρέσουν. Τα μπάτ μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θες να επεκταθούμε σε αυτό. Εγώ είμαι πολύ έτοιμο πόλεμο. Έχω εδώ πέρα τις σημειώσεις μου για όλα τα κομματάκια που έχω ακούσει. Τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε αν έχει κάποιο φίλο και συνεργαστεί κάτι. Όχι, δεν έχει. Οκ. Τέλος πάντων, ναι, από ό,τι άκουσα, καλά, Σάρα, ο Τεβέρσορ, τα έχουμε πει εδώ από κοντά. Γάμισε ό,τι άκουσα. Έχω και γραμμένες σημειώσεις για κάποια συγκεκριμένα κομμάτια. Να πάμε λίγο για αυτό το κομμάτι. Που σου λέω ότι για μένα το ξεχώρισα πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα γαμίσει και δεν το έχουμε πει. Πες το και εσύ on camera. Αν είναι αυτό το βίντεο κλιπ. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό για μένα θα πρέπει να βγει βίντεο κλιπ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα πάει τέλεια. Θες να μας πεις ποιο θα είναι το βίντεο κλιπ. Θα έχει βγει το επεισόδιο. Το παράνομο. Το παράνομο θα βγάλεις βίντεο κλιπ. Wow, θα πάμε στο παράνομο. Το έχω και αυτό σημειωμένο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτό που έχω σημειώσει είναι ότι έπιασα ότι η Άνοιξη είναι μια παρομοίωση. Σωστά. Είναι. Είναι μια παρομοίωση, ναι. Η οποία τι θα μπορούσε να είναι για σένα. Εσύ, έχεις για μένα είναι το ελληνικό κανονικό επιτυχημένο hip hop. Έπεσα μέσα. Όχι. 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 Εγώ έτσι το εξέφρασα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται. Λέει το κομμάτι άλλα πράγματα μέσα. Κοίτα, έχει κάποια πράγματα στα οποία για εμένα θα μπορούσα να πω ότι η Άνοιξη θα ήταν. Τι να σου πω. Είναι προσωπική άποψη. Όχι. Είναι καθαρά κοινωνικό κομμάτι. Καθαρά κοινωνικό κομμάτι. Ότι καλά να έρθει καλύτερη. Να έρθει όντως η Άνοιξη στη ζωή μας. Καλύτερη.
ένα καλύτερο. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε κάποια σημεία. Δεν θα μπορούσε κάποια σημεία να πει ότι θα ήταν το hip hop. Όχι, όχι, ούτε καν. Για μένα, τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου όπως το έχω, δεν. Όταν... Γι' αυτό είδες τι λέγαμε πριν, ότι ο καθένας ακούει μουσική διαφορετικά. Ναι, 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 όχι, το δέχομαι. Αλλά όταν... Εσύ πιστεύεις ότι το hip hop είναι σε σκατά πράγματα, πρέπει να έχει μια καλή μέρα δηλαδή. Όχι. Ναι, ακόμα και αυτό. Ναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι σε σκατά. Άρα. Αλλά επειδή γενικότερα το δίσκο από αυτά που άκουσα τα κομμάτια, που σου λέω δεν άκουσα όλο το δίσκο, είχε λίγο bad λίφος. Εγώ θα μπορούσα να τα μεταφράσω ότι θα ήταν έτσι. Όχι, δύο κομμάτια έχει bad. Το Kich και το παράνομο. Παράνομο. Αυτά τα δύο είναι. Ναι, το έχω γράψει. Εντάξει τώρα. Ναι. Το Kich στην ουσία είχε αυτό που είπαμε πριν. Ναι. Είχε πάρα πιο πολύ ότι είναι για τα views και για την επιτυχία και για το ότι με νοιάζει πιο πολύ να αυτά που έχεις γράψει να είναι δικά σου βιώματα. Και για τις κλοπές. Στην ουσία τα byte και όλα αυτά έχει μέσα ύφος. Και είχε και πάρα πολλά reference σε παλιά σου κομμάτια. Έλεγε μέσα και για το παρανάλωμα και για το. Κάτι. Πρέπει να τη θυμηθώ μια τάκα. Να το πω. Φέρτε το νούμερο. Ναι, πες το μία αυτή. Πες το μία αυτή, αν μπορείς. Τι το πω εγώ. Εντάξει, τώρα δεν πάω να το πω. Τα παιδιά δεν το έχουν ακούσει. Δεν πειράζει, αλλά όταν θα βγει το άλλο ακούσει. Ναι, έλεγε την κάρτα. Είναι λίγο. Ναι, ρε, φέρτε με το πιο επιτυχημένο MC. Να μου κάνει μπακ στο παρανάλωμα αυτό. Ναι. Είχε και αυτό το πάρτι το ύφο. Ναι. Τέλο πάντων, επιμένω εγώ για το φέτο στην άνοιξη ότι είναι το καλύτερο. Sorry. Και μετά έχουμε πάλι το παράνομο στο οποίο θέλει να πούμε εκβαθέων σε ανάλυση. Να πω δηλαδή, να πω ότι έχω γράψει. Έχει κάτι συγκεκριμένο στο οποίο θυμάμαι ότι έλεγε ότι στην ουσία πάρα πολλοί επιτυχημένοι δεν στηρίζονται στον εαυτό τους, αλλά στον παραγωγό τους. Σωστά. Πού το είπα αυτό. Δεν το λέει στο παράνομο μέσα. Ότι και καλά στηρίζει, ότι και καλά έχει μια μπηχτή ότι ο παραγωγός είναι που κάνει πολλές φορές τη δουλειά. Όχι. Όχι. Έχω ακούσει άλλο κομμάτι. Γίνομαι auto expose. Δεν άκουγε. Μπορεί να πει κάτι, αφήσει τα δικά μου σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Και οκ, θα κρυθούμε όταν θα βγει το επεισόδιο. Δεν κόβω τίποτα. Το λέω. Δεν ξέρω, μήπως το έχω πει και δεν το θυμάμαι εγώ. Μια τάκα που την έχει καταλάβει αλλιώς. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να είπα εγώ κάτι και να το. Είμαι τόσο αρνητικός εγώ και τα βλέπω όλα μπάνω και τέτοια. Αν μου πει το σημείο, θα σου πω. Οκ, με το που τελειώσει το επεισόδιο θα σου το πω και θα γράψω από κάτω αν είχα δίκιο ή όχι. Αλλιώς γίνομαι. Κανείς δεν μπορείς να γίνεις επιτυχημένος μόνο με τον παραγωγό σου, τι γίνεται. Α, με τον ηχολήπτη λες. Α, ναι. Άμα τους κλείσει το τιμ θα εκτεθούν, αυτό λες. Ναι. Sorry. Αυτό. Άρα είχα δίκιο. Sorry. Απλά μπέρδεψα τον παραγωγό. Εντάξει, παραγωγός ηχολήπτης και όλα αυτά. Ότι και καλά, ναι. Δεν είναι. Όχι, χολύψε και όλα αυτά. Ναι, οκ, πάντω. Μεγάλο λάθο έκανε. Εντάξει, ρε μπρομό. Όχι, πάρα πολλέ φορέ ο παραγωγό. Προσπαθώ να σκεφτώ που το έχω πει αυτό. Όχι, πάρα πολλέ φορέ δεν φίλε παραγωγό. Είναι χολύπτη. Ναι, εντάξει. Τι όχι. Σε μένα έγινε, ξέρω. Είναι. Σε πάρα πολλού ρε παιδιά. Ναι, αυτό. Τέλο πάντων, πάντω γενικότερα είναι battle λίφο. Δεν είναι συγκεκριμένα ότι πάει κάπου στοχευμένα. Όχι, δεν πάει κάπου στοχευμένα. Αυτό αντιλήφθηκα κι εγώ. Κοίταξε τι γίνεται, επειδή υπάρχουν αναφορέ μέσα battle κτλ. Ξέρει και ο άλλο μπορεί να πει ότι το λέει για αυτόν για δύο-τρει γνωστού στη φάση αυτή. Δεν είναι. Είναι κάτι γενικό το οποίο σαφώ πηγαίνει προ όλου. Οι οποίοι και ακόμα και σε πιτσιρικάδες, καταλαβαίνεις, σε ανθρώπους που βλέπω, ξέρεις, που ξεκινάνε τώρα και λένε τέτοια πράγματα ή και προσπαθούν να κάνουν rap με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνεις, δεν πηγαίνει είναι αυτός και αυτός. Ξέρεις, είναι μια γενική εικόνα, καταλαβαίνεις. Για μένα πάντα αυτό ήταν η διαφορά του battle με τον diss. Ναι, ότι καλά τον diss είναι συγκεκριμένο, ενώ το battle μπορεί να είναι κάτι γενικό. Το battle είναι κάτι γενικό και λες μια πώς βλέπεις, πώς αντιλαμβάνεσαι γενικά τα πράγματα. Δεν είναι. Διαφωνώ γενικά με τα αντίστοιχα προσωπικά. Αυτή ήθελα να ρωτήσω. Δεν σ' αρέσουνε. Όχι, ιδιαίτερα. Δεν θεωρείς ότι είναι στοιχείο κέριο του hip hop όμως. Είναι, αλλά δεν θεωρώ ότι. Επειδή πιστεύω ότι δημιουργούν πολλά προβλήματα, διχάζουν πολύ τον κόσμο και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν γενικά. Συμφωνώ. Εκτός και αν είναι κάτι πολύ. Άρα συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μουσική με κάποιον άνθρωπο, γενικά ήταν φίλοι. Ήταν κάποτε φίλοι, ήταν γνωστοί ή μπορεί να βγάλει ένα κομμάτι για τον άλλο σε ένα σημείο. Δηλαδή το θεωρώ, ξέρεις, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό ήθελα να θέλω, αν θα το έκανας ποτέ. Όχι, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, αν γινόταν κάτι σοβαρό ή κάποιος μου. Ναι, θα το έκανα. Άμα σου έγραφε κάποιος κάτι, να απαντήσεις. Αν μου λέει κάποιος κάτι πολύ βαρύ, ξέρω εγώ, θα το έκανα. Ναι. Δεν είδες. Όχι. Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικά αυτό ο διαχωρισμό συμφωνώ και εγώ μαζί σου να μην γίνεται. Γιατί τι περισσότερε φορέ γίνεται και για εμπορικού λόγου, καταλαβαίνετε. Οπότε από τη στιγμή νομίζω που. Νομίζω πω είναι κύριο λόγο πλέον. Όχι τόσο. Ειδικά στην τραπ μουσική που έχει τύχει να δω κάποια αντίθεση. Ναι, μα όλοι λένε ο ένα για τον άλλον και καλά, οκ. Okay. Είναι ένα εύκολο τρόπο να σε κάνει να ακουστεί το όνομά σου, ξέρω εγώ. Να πει ότι ξέρει να πάρω εγώ το κινητό μου εδώ και να πω μαλάκα, ξέρω εγώ, εσύ ξέρω.
Ξέρεις, οπότε δημιουργείς ένα σούσουρο, οπότε γίνεται επιτυδευμένα. Διαφωνώ γενικά με αυτό. Καλό είναι, ρε παιδί μου, και το battle rap εμένα μου αρέσει γενικά, γουστάρω πολύ. Μ' αρέσει, ξέρω, το θεωρώ το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της μουσικής που κάνω. Κατάλαβες, διασκεδάζω να το κάνω. Κατάλαβες, μ' αρέσει. Και γι' αυτό το λόγο το κάνω και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις γιατί υπάρχει τον τελευταίο καιρό, ρε παιδί μου, ξέρεις που συζητάω, ξέρω, με ανθρώπους και τέτοια. Έλα, τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί, την battle rap τώρα και παλιά. Όχι, είναι κομμάτι του hip hop και καλά είναι κομμάτι που θα βγεις και θα πεις ότι ξέρεις, εγώ κάνω αυτό, κοίτα τι κάνω, ξέρεις, μια φάση. Και εκεί βγαίνουν και τα skills, νομίζω. Και φαίνεται ότι περισσότερο από τους skills έχεις. Και οκ, το θεωρώ έτσι ένα απόσπαστο κομμάτι, ξέρω. Okay. Πάντως ναι, άρα. Αλλά πρέπει, συγγνώμη λίγο, πρέπει να γίνεται με ένα όριο. Κατάλαβες, όχι να προσβάλλεις κάποιον επί προσωπικού. Κατάλαβες, μιλάμε μόνο για μουσική. Δηλαδή, γράφουμε κάτι και μιλάμε μόνο για τη μουσική. Δεν μιλάμε. Ξέρεις, δεν μου αρέσει τώρα να μπαίνεις σε προσωπικά θέματα ή να βρίζεις τον άλλον. Κατάλαβες, το βλέπω κάπως έτσι. Νομίζω ότι το λέει με έναν πολύ ωραίο και σωστό τρόπο. Και κάτι το οποίο σπανίζει στο πλέον τη μέρα μα. Δηλαδή, από αυτά που βλέπω και από αυτά που ακούω προσωπικά. Δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός τόσο πολύ όσο ένα παλιά. Πρόβλημα γενικά ισχύει αυτό, ότι οι νέοι είναι λίγο οι πιο παλιοί. Να μου πεις τώρα τι λέω εγώ, οι πιο παλιοί και οι πιο νέοι. Όχι, εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα γενικά σε φάση μου. Πρέπει πάντα να σέβεσαι, πάντα πρέπει να σέβεσαι αυτόν που ήταν πριν από σένα. Εννοείται. Και, και αν δεν τον σέβεσαι, τουλάχιστον να μην δείχνεις ότι δεν τον σέβεσαι. Γιατί όλα είναι μια λεσίδα. Καταλαβες. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα. Δεν υπήρχαν 5 άνθρωποι, 6, 7, 10 να φέρουν να κάνουν ελληνικό hip hop να τα ακούσω. Κατάλαβες και να δω πώς, τι κάνανε αυτοί. Να προσπαθήσω να το πάω λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πέρα και κάποιος άλλος να ακούσει αυτά που κάνω εγώ. Ξέρεις, εγώ δεν ξεκίνησα από το 0 μουσικά, ξεκίνησα από το 3. Πήγα στο 6. Κάποιος τώρα που ξεκινάει θα ξεκινήσει από το 6 που το έχουμε πάει όλοι μαζί. Ακριβώς. Κατάλαβες. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις όμως βλέπω, ρε παιδί μου, ότι οι νέοι σε οποιαδήποτε φάση και δει δουλειά ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι δεν δίνουν ένα σεβασμό στους μεγαλύτερους, αλλά όταν είναι έτοιμοι να κάνουν καινοτομίες και καινούρια πράγματα, συνήθως οι πιο παλιοί, επειδή έχουν μάθει αλλιώς, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουν και να προχωρήσουν μαζί. Δηλαδή, είναι πολύ λίγο, πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα καταλάβουν το μυαλό του νέου, του κοσάρι τώρα, έτσι όπως το σκέφτεται, έτσι όπως το κάνει. Γιατί... Διαφωνώ και με τον παλιό που. Αυτό καταλάβει. Γιατί εμείς, όπως λέγαμε εμείς τώρα, ότι για παράδειγμα, εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς. Δηλαδή, ακούγοντας και την κασέτα, έψαχνες να βρεις το καινούριο τραγούδι και αυτή ήταν αλλιώς η φάση. Τώρα, επειδή έχουν μεγαλώσει τα παιδιά έτσι. Σε λίγο καιρό θα κάνουν άλλα πράγματα που εμείς μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε. Εννοείται. Και διαφωνώ full με αυτό. Δηλαδή αυτή η ατάκα του τύπου, α, εγώ το έκανα έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό. Ναι. Το έκανες έτσι, οκ, μπράβο. Και εγώ το έκανα έτσι. Τώρα το κάνω εγώ αλλιώς. Ναι. Δεν έχει. Ναι, δηλαδή, συμφωνώ με το ότι άμα δεν ήταν κάποιοι να ανοίξουν τον δρόμο, αλλά μπορώ να πω όμως ότι, όταν δεν ήταν αυτοί να ανοίξουν τον δρόμο. Μπορεί να τον άνοιγε τον δρόμο τώρα ένας καινούριος. Για παράδειγμα, σου λέω τώρα. Ναι, αλλά η ιστορία έγραψε ότι. Η ιστορία έγραψε αυτό, ναι, το έχει γράψει η ιστορία ήδη. Αλλά να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι. Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα, δεν το βλέπω μόνο στη μουσική. Εγώ το βλέπω γενικά στη ζωή. Ναι. Σε όλα τα πράγματα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, παιδί μου, εγώ ξεκίνησα. Ο παππούς μου ξεκίνησε από το 1, ο πατέρας μου από το 5, εγώ ξεκίνησα από το 7. Κατάλαβες γιατί δύο άνθρωποι πριν από μένα έχουν δουλέψει. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να γυρίσω όταν στα 16 μου, για παράδειγμα, πήγαινα αγγλικά, γερμανικά, διάβαζα και μορφωνόμουν να γυρίσω να πω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε από τα 10 του, είσαι αμόρφωτος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το παράδειγμα. Ναι. Κατάλαβες γιατί το ίδιο πράγμα είναι και στη μουσική. Δεν μπορείς να γυρίσεις, ξέρω εγώ, εσύ σήμερα να ξυπνήσεις και να πεις, να ακούς, ξέρω εγώ, τα beats που βγαίνανε το 95 και να πεις που είναι άσχετος ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, τι μίξε. Ναι. Μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Και ούτε αυτός που έκανε τότε το 95 δεν μπορεί να πει ότι αυτός ο καινούριος τώρα είναι για το μουσείο. Δεν γίνεται. Εννοείται, δεν γίνεται. Δηλαδή, κι ας πατήσει πάνω στην εμπειρία και σε όλα, αλλά νομίζω πως δεν γίνεται. Όλα τα πράγματα προχωράνε. Δεν είναι μόνο η μουσική, είναι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν αλλαγές. Το θέμα είναι το κατά πόσο εσύ μπορείς να δεχτείς ότι ξέρεις τι υπάρχει και το διαφορετικό από σένα που εξελίσσεται. Ναι, μπορώ να κάνω. Σε αυτή την εξέλιξη, πιστεύεις ότι γίνεται σωστά η εξέλιξη? Γιατί ας πούμε, υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι τους βλέπω ότι έχουν τρελή μουσική, πολύ σωστή μουσική, αλλά τα skills τους δεν μου λένε κάτι. Δηλαδή, γίνεται και αυτό. Αλλά από θέμα αναγνώρισης είναι top. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο κομμάτι αυτό. Ας πούμε, αν θες να συζητήσουμε αυτό. Τα παιδιά σήμερα που ακούνε τώρα το φρέσκο hip hop καινούριο δεν καταλαβαίνουν αν ο καλλιτέχνης που ακούνε
Έχει κύλησει ή όχι. Okay. Υπάρχουν τέτοιε. Γενικεύει πολύ. Γιατί παιδιά, πολύ καταλαβαίνουν. Αλλά δεν σου ενδιαφέρει νομίζω κιόλα. Πως... Ναι, και υπάρχει και μερίδα των ανθρώπων που δεν σου ενδιαφέρει. Αλλά. Μπορώ να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, σας παρακαλώ. Εννοείται, είναι πολύ ήσυχο. Είμαι σίγουρος ότι θα το μετανιώσω αυτό. Γιατί εντάξει, απλά πρέπει να κρατήσω τον ρόλο μου, όσο κι αν ξέρεις. Μπορεί και να μην το θέλω. Ναι, αλλά αυτό για το διαφορετικό, η ατάκα, η συγκεκριμένη παράδειγμα ότι πες στον παραγωγό να κλείσουν το auto-tune. Αυτό είναι άλλο. Όχι, θέλω να μου το εξηγήσει. Σου λέει η ατάκα, αν του κλείσει το tune θα εκτεθούν. Αυτό λέει. Είναι διαφορετικό. Δεν λέει μη βάζει το tune. Ναι, ότι όχι. Κοίταξε, χρησιμοποίησε το και μπράβο. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Και από παλιά υπήρχε. Όχι, άστο το παλιά υπήρχε. Και τώρα που είναι πολύ ωραίο. Ισχύει. Σε κάποιου ακούει τα αυτιά, ακούγεται ωραίο. Αλλά αν δει και καλλιτέχνε του εξωτερικού, ξέρει, δεν το έχουν ανάγκη. Το βάζουν, αλλά μπορούν να το υποστηρίξουν. Έχει μεγάλη διαφορά. Λέω για συγκεκριμένους, έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα να το παίρνεις και να σε φτιάχνει. Mm-hmm. Κατάλαβες. Και άλλη διαφορά να το βάζεις για αισθητική. Ναι, και έχει καλά. Διαφορά, κατάλαβες. Okay. Να μπορείς να το υποστηρίξεις είτε παίζει είτε δεν παίζει. Εντάξει, να το υποστηρίξεις. Το tune βοηθάει. Μπορείς να βγεις να παίξεις τα κομμάτια σου live. Μπορείς να βγεις να τα παίξεις live και να είναι σωστά και ωραία. Ή όταν θα βγεις να παίξεις live θα γελάμε. Είναι... Ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν καλλιτέχνες σήμερα που θα γελάμε τους ακούμε χωρίς auto-tune. Εννοείται. Έχεις ακούσει ποτέ κομμάτι αμιξάριστο χωρίς auto-tune? Δυστυχώς έχω ακούσει. Θα το καταλάβω. Κοίταξε, αυτοί που θα βάλουν το κομμάτι τους με auto-tune θα το παίξουν με auto-tune. Το auto-tune γενικά βοηθάει πιο πολύ στο τραγουδιστικό για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ναι. Όταν έχει νότες κάτι ή όταν τραβάς κάτι όπου θέλει κάποιες νότες, ότι στην ουσία στο φέρνει όλο στο να κρατήσει σταθερή αυτή η νότα. Okay. Όταν θα χωρίσεις κουπλέ και θα βάλεις το auto-tune, δεν θα αλλάξει πολύ. Γιατί άμα δεν τραβάς, στην ουσία απλά θα σου προσφέρει ένα εφεδάκι. Δηλαδή, αν πάρω ένα κανονικό κουπλέ που δεν έχει τίποτα τραβηχτό και του βάλω auto-tune, θα είναι λες και βάλω ένα εφέ. Mm. Αλλά όταν θα υπάρξει ένα hook, στο οποίο μπορεί να πω εγώ πια δεν με νοιάζει και θα πάρω νοιάζει ή, εκεί αν βάλω το auto-tune θα μου φέρει όλο το ή να ακουστεί σταθερό. Είναι αισθητικό το θέμα σου πιο πολλούς. Εγώ απλά σου λέω, ρε παιδί μου, διαφωνώ με το... με την μεγάλη απόκληση που έχει η ζωντανή εμφάνιση με το studio. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι ούτε θα πω σε κάποιον γιατί βάζει auto-tune. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση. Ναι, αλλά είδε όμω ότι οδηγούμαστε στο πριν, γιατί πιο πριν στη συζήτηση γυρίσαμε και είπαμε ότι οκ, να πει μου αρέσει, αλλά δεν μπορεί να πει δεν είναι 100 στίβο για να πούμε ποιο θα σταματήσει πρώτο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο όμω το οποίο μπορεί να πει αν κάποιο είναι καλό ή όχι. Δηλαδή το live performance. Αν είναι καλός στο live performance, το ναι, το ότι πόσο καλός είσαι στο live performance σε κάνει καλό ή κακό. Δεν έχει να κάνει μου αρέσει. Δεν μπορείς να πας να δεις κάποιον ο οποίος θα σου βγει χωρίς auto-tune ή θα σου βγει live ενώ έχει ηχογραφήσει τις ρόλες κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι και δεν θα μπορεί να το πει. Συνόμα, και θα πεις, δηλαδή, αν εγώ βγω αύριο και παίξω το παρανάλωμα playback. Εντάξει, για να μην κουράζουμε κιόλας, γιατί κάθε φορά που πάω και παίζω live. Σου ρίχνει το credibility. Είμαι τρεις μέρες άρρωστος. Σου ρίχνει το credibility. Δηλαδή, άμα με δεις εσύ, δεν θα γελάσεις και θα πεις φίλε, τι κάνει αυτός. Αυτό σου λέω. Ναι, αυτό σου λέω. Όχι, στο λέω από την άποψη ότι πριν είπαμε ότι το καλό ή κακό είναι αποκειμενικό. Αυτό είναι όντως κάτι το οποίο μετράει. Αυτό σου λέω. Εννοείται μετράει και αυτό έχει σχέση με τη μουσική. Δηλαδή, είναι σαν να πας να δεις ένα pop καλλιτέχνη τώρα, να σου πω εγώ σε άλλο είδος μουσικής. Να πας να τον δεις το βράδυ στο μαγαζί που εμφανίζεται και να μην ακούγεται. Να μην ακούγεται. Άρα δεν θα γελάσεις. Δες τι έγινε τώρα. Εντάξει, μπορεί να. Βέβαια υπάρχει και το live από το tune, έτσι. Δηλαδή μπορεί να το πει. Πώς είναι. Live. Ναι, αλλά εγώ γενικά ρε παιδί μου βλέπω ότι οι καλλιτέχνες του εξωτερικού οι πιο πολλοί. Πώς να σου πω, δεν παίρνουν το tune για να φτιαχτούν. Ναι, αυτό που λέει. Δεν χρησιμοποιούν τα μέσα για να γίνουν. Το έχουν ήδη, καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουν τη φωνή, έχουν τα προσόντα να το κάνουν. Κοίταξε τώρα για παράδειγμα συγκεκριμένα τώρα ο Travis Scott που χρησιμοποιεί τέρμα το auto-tune και τέρμα εφέ και όλα. Τώρα σε ένα live που βγήκε, ξέρω εγώ. Στο Star Game. Αυτό ήταν ο J. Cole. Όχι, δεν ήταν ο J. Cole. Σε ένα Super Bowl. Super Bowl ήταν νομίζω. Ο Travis Scott. Ο Travis Scott νομίζω, ναι. Με live auto-tune. Και. Γινόταν ένα πράγμα τώρα λίγο περίεργο. Χρειάζεται. Κάπου έπιανε, κάπου δεν έπιανε, ήταν λίγο γαμισέτα. Ναι, εντάξει, επειδή και εγώ από περίεργη έχω δει πολλές συναυλίες. Ναι, αυτό μόνο. Μπαίνω και βλέπω πώς.
Ξέρεις, είναι λίγο ανέκδοτο. Δηλαδή, αυτό ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, να κάνεις back στον εαυτό σου. Του Jay Cole αυτό ήταν καλό πάντως. Του Jay Cole ήταν καλό. Πολύ καλό. Το, ναι, το, ναι, το middle side που βγήκε. Αυτό σου φάνηκε ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ανάγκη. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, έτσι μου φάνηκε τώρα. Πιστεύω ότι είναι και θέμα εμπειρίας και χειρισμού. Εγώ από την οπτική γωνιά που το έχω δει σε στούντιο να το χρησιμοποιούν και να το βάζουν live κατά την εγγραφή και όχι μετά. Πρέπει να μπορείς κιόλας να το χειριστείς κάπως. Ναι, έχει και αυτό τα... Μια τεχνική. Ναι, και αυτό το κόλπα ναι. Που πρέπει να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν, κάποιες τεχνικές. Ναι. Κάποια σημεία για να βγουν έτσι πρέπει να τα πεις. Με συγκεκριμένο τρόπο. Οκ. Okay. Και μετά άλλο ένα κομμάτι που ξεχώρισα, απλά για να επαναφέρω την κουβέντα, είναι το αυτοάνωσο. Στο οποίο ρε φίλε, ξέρεις, με τσάντισες με αυτό το κομμάτι. Sorry που το λέω έτσι και στα ίσα. Ναι, με τσάντισες, ξέρεις γιατί. Γιατί ρε φίλε, και θα μείνουμε τώρα σε αυτό που θα πάω. Ανοίγω και ένα καινούργιο θέμα συζήτησης. Με τσάντισες για ποιο λόγο. Γιατί ρε φίλε, ο δίσκος, το έχω ξαναπεί, επαναλαμβάνομαι, είναι μια ταινία. Okay. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μια συνοχή. Και υπάρχει, δίνω σημασία εγώ ακόμα και στο ποιο κομμάτι μπαίνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τελευταίο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Mm-hmm. Γιατί είσαι άνθρωπος των δίσκων, δεν είσαι των. Mm-hmm. Και αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Αν θες να τον βρεις, μπορείς να με το. Δεν μπορείς. Με τσάντησες, γιατί μου δώσεις ένα κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά είδα ένα κομμάτι του puzzle. Δεν είδα την εικόνα. Δεν μου δώσεις ολόκληρο το δίσκο. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή, χωρίς πλάκα, θέλω να δω. Ποιο είναι το προηγούμενο κομμάτι από αυτό και ποιο είναι το επόμενο. Ναι. Σαν κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ και θα σου πω ότι είναι το δεύτερο. Εσύ, λίγο, δεν θα του κάνω επίθεση. Όχι, είναι το δεύτερο. Ήταν από αυτά που άκουσα, που πήρα, ήταν το δεύτερο αγαπημένο μου. Εντάξει, και εγώ εκπλήσωμαι γιατί όντως εμένα πιο πολύ μου αρέσουν τα battle και αυτά και μου άρεσαν τα δύο κομμάτια τα οποία δεν ήταν τόσο τέτοιο. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά όταν σου είπα για το βίντεο κλιπ. Μπορεί να τζόγαρα κιόλας ότι ήταν το φέτος η άνοιξη το βίντεο κλιπ. Ναι, όχι, δεν είπα, σου είπα ποιο είναι. Εντάξει, δεν ήθελα τώρα να δώσω άλλο down κομμάτι, ξέρω έτσι πιο. Δεν είναι down, εσύ και τα πια δεν με νοιάζει. Δεν είναι. Εγώ το εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, όχι, πάντως γι' αυτό με τσάντησες και οπότε πάμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση που μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι. Έχουμε χρόνο, είμαστε καλά από χρόνο μας τώρα. Είμαστε στη μία ώρα. Τέλεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο λίγο. Yeah. Θα κάτσεις εκεί. Είστε καλά. Ναι, ότι αν είσαι της νοοτροπίας. Καλά, είσαι της νοοτροπίας. Φαίνεται από τις δουλειές, να μιλήσουμε λίγο για τον δίσκο και για τα single hits. Αν θέλετε, δεν ξέρω κατά πόσο το βρίσκεται τέτοιο. Δηλαδή, ότι εγώ είμαι της άποψης ότι θέλω να βλέπω ολοκληρωμένες δουλειές. Από όλους. Γιατί θέλω να πω, παιδί μου, ότι εσύ τώρα, για παράδειγμα, άμα δεν ακούσει έναν συγκεκριμένο καλλιτέχνη, δεν είναι κάποιος που τον βάζεις και σπίτι σου και τον ακούς και βλέπεις, ξέρεις τι κάνει και τον παρακολουθείς. Από αυτόν δεν μπορείς να περιμένεις. Όχι, εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε ασχολείται με το rap πρέπει να πετάει ένα δίσκο. Να μου δώσει μια τέτοια. Το έχουμε ξαναπεί. Ότι δεν μου αρέσουν οι ταινίες μικρού μήκους ούτε τα τρέλερ. Θα ήθελα να δω μια ταινία. Δηλαδή, όταν θα μου κεντρήσει κάποιος artist το ενδιαφέρον, θα ψάξω να βρω. Εννοείται. Και για μένα πρέπει να υπάρχει δίσκος. Ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορείς συνέχεια να βγάζεις κομμάτια με την οτροπία. Ότι ξέρεις τι, τα βγάζω για να τρέξουν, για να πάνε καλά. Για να... Πρέπει για να μιλήσουμε. Πρέπει να σε ένα δίσκο θα δούμε τι θεματολογία έχεις. Τι οπτική έχει των πραγμάτων. Είναι μια πιο συγκεντρωμένη δουλειά και τουλάχιστον στο rap, εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα. Ξέρεις γιατί... να κρίνω κάποιον φίλο και να πω: ξέρεις, θα γράψεις 10 κομμάτια. Πρόσεχε, έχει μεγάλη διαφορά να ακούσεις 10 κομμάτια μαζεμένα. Έχει μεγάλη διαφορά να ακούσεις ένα κομμάτι. Να δούμε στα 10 κομμάτια αυτά που τα ακούς μαζεμένα σε μια ώρα, τι γίνεται εκεί. Ο παραγωγός τι δουλειά έχει κάνει. Ο MC τι δουλειά έχει κάνει. Έχει γράψει διαφορετικά, έχει πατήσει διαφορετικά. Τι γίνεται. Ξέρεις, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Και έτσι ξεχωρίζει. Γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο ράπερ είναι πολύ καλός με 5 κομμάτια. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Καταλαβαίνεις. Όχι, συμφωνώ μαζί. Δεν γίνεται αυτό. Μπορείς να πεις ότι μ' αρέσει, αλλά δεν μπορεί να. Δεν εδραιώνεται, καταλαβαίνεις. Υπάρχει κάποιος ράπερ που έχει, ξέρω εγώ, σταματήσει την καριέρα του χωρίς να βγάλει δίσκο και δεν έχει βγάλει μόνο singles. Ελλάδα δεν έχει ένα εξωτερικό. Ξέρω εγώ. Ελλάδα φαντάζομαι άπειρη. Αλλά... Να έχει σταματήσει. Να είχε κάποια καριέρα. Να έκανε κάτι, να έκανε singles, ξέρω εγώ, και μετά να μην έβγαλε ποτέ. Να έκανε, ναι, σίγουρα υπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό. Ξέρεις τι θέλω να πω εγώ, τι εννοώ. Ρε φίλε, το rap, καλό ή κακό, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Στο οποίο ξεκινάει από το ότι εσύ γράφει του στίχου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όταν λοιπόν γράφει εσύ του στίχου. Κάποιοι ράπερ δεν γράφουν στίχου, το γράφουν άλλοι. Οκ, για μένα δεν είναι ράπερ. Τέλος πάντων, απλά κάνουν ραπ. Είναι σαν τον ερμηνευτή με τραγουδιστή, κάπως έτσι διαφορά. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, όταν εσύ ρε φίλε γράφει του στίχου, εκτίθεσαι. Δίνει ένα κομμάτι του εαυτού σου στον κόσμο. Οκ, συμφωνούμε μέχρι εδώ, έτσι. Οπότε, όταν θα βγάλει ένα δίσκο, του δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού σου, γιατί λε.
Βγήκα στο Κιχ, έκανα battle, παράδειγμα, είπα αυτά που ήθελα να πω, οκ, okay, δεν μπορώ να βγάλω, θα βγάλω και κάτι άλλο, θα κάνω και το οτιδήποτε. Τώρα, sorry, θα πω ένα όνομα. Για παράδειγμα, ακόμα και στο δίσκο του Μίδε, δεν είναι όλος ο δίσκος εναντής. Έχει και κάποια κομμάτια, το μάνα, το ένα, το άλλο. Σου δείχνει και μια διαφορετικότητα. Τα κομμάτια, τι γίνεται να παίζει ένα δίσκο, τα κομμάτια τα πιο δυνατά διαμορφώνουν και το δίσκο. Δηλαδή, συμφωνώ, είναι αυτά που τραβάνε. Δηλαδή είναι η εικόνα, άμα δεν το ψάξεις πολύ, ξέρεις, θα μπεις μέσα, θα δεις αυτά τα τρία κομμάτια και θα πεις, α, εντάξει, ξέρεις, διαμορφώνουν την εικόνα. Πρέπει να τα ακούσεις πολύ, ξέρεις, σε ροή και σε βάθος χρόνου για να πεις ότι ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Και συνήθως τα πιο γνωστά κομμάτια είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα του δίσκου. Ναι, αλλά ξέρεις τι, εδώ ψηλό διαφωνώ από ποια άποψη. Να σου το λέω τώρα για το δίσκο του. Ναι, όχι, θα στο πάγω στο εξωτερικό. Δηλαδή και το Recovery του Eminem είχε μέσα το Love the Way You Lie. Okay. Έγινε παγκόσμια επιτυχία. Δεν μπορώ να πω ότι διαμόρφωσε αυτό το δίσκο, αυτό το κομμάτι. Εμπορικά ναι. Σαν επιτυχία. Αλλά σαν εικόνα, όχι. Ναι, δεν είναι ένας δίσκος που έγραφε άλλος για την για τέτοια. Ναι. Κατάλαβες. Στο εξωτερικό δηλαδή λειτουργεί και λίγο διαφορετικά. Τέλος πάντων, αλλά okay, μην. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε ράπερ καλλιτέχνης λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος να έχει αποφασίσει να κάνει 20 χρόνια καριέρα. Αποφασίσει. Να έχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Δεν είναι έτοιμος να δώσει στον κόσμο κάτι. Μπορεί να θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, 20 χρόνια καριέρα και να βγάλει ένα δίσκο που θα είναι για τα 20 χρόνια καριέρα που έχει κάνει. Για παράδειγμα, σου λέω. Ο καθένας όμως δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε, δηλαδή, γι' αυτό και εγώ ρώτησα πριν ότι αν υπάρχει κάποιος που έχει κάνει μια πορεία χωρίς κανένα δίσκο και απλά με singles, ξέρω εγώ, χίταρε με singles, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Στο rap δεν νομίζω κι εγώ. Στα pop και σε αυτά, ναι. Στο rap δεν νομίζω. Εντάξει, ναι, στο pop. Και ούτε και στα pop. Εντάξει, ο δίσκος είναι τώρα, είπαμε. Πρέπει να, για να υπάρχει, δηλαδή, okay, θα κάνω εγώ αύριο μια συναυλία. Αν έχω βγάλει 20 singles, θα πω. Ξέρω, είναι άλλο η παρουσίαση δίσκου, είναι άλλο το. Ναι. Δεν γίνεται. Θέλει και μια συλλογή. Ωραία, για να πάμε τώρα λοιπόν και στο άδειτο σιγά-σιγά. Βασικά πριν το άδειτο, θέλω να ρωτήσω. Αν και έχω και ερώτηση για το άδειτο τώρα, όλα θέλω να ρωτήσω. Αναφέρεστε κάποια σε κομμάτια σου για τον τζόγο. Και γίνεται όλη αυτή τη φάση. Θες να μου το αναλύσεις λίγο, να τα ξεκινήσεις. Τι να σου πω, θα μας γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένο. Θα κάνει εμένα να πάμε στο καζίνο. Στο καζίνο. Εντάξει, ήταν έτσι όπως. Ήταν ένα έτσι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Ξέρω, ξεκινήσει από μικρός σε στοιχήματα και τέτοια, αργότερα πόκερ και τα λοιπά, αλλά δεν είναι... Πολλοί κόσμος, ξέρεις, νομίζει ότι το βλέπει λίγο αρνητικά. Ξέρεις ότι, ξέρεις ότι καμία σχέση. Καμία σχέση με αυτό, ξέρω. Εγώ απλά δούλευα κάποια στιγμή σε σελίδες, σε δίνα προγνωστικά για MBA για μια τετραετία, πενταετία. Okay. Κοιμόμουν και ξύπνα, έβλεπα όλα τα παιχνίδια. Λίγο κάψιμο, εντάξει, μου άρεσε πολύ, δεν με είχα κολλήσει. Και αργότερα ασχολήθηκα με το poker, με το online, ξέρω εγώ, και το live. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν παιχνίδι, είναι φοβερό παιχνίδι. Αν το δεις από τη μαθηματική του πλευρά και από τον τρόπο που μαθαίνεις τον εαυτό σου μέσα από το παιχνίδι, είναι εξαιρετικό. Και η ηθοποιία θέλει πολύ. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ βαθύ παιχνίδι. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρεις, θα το παίξει, θα παίξει κάποιος και εκεί θα καταλάβεις σε 10 λεπτά τι άνθρωπος είναι. Ναι. Δεν ξασχόλεται με παίζεις. Ναι. Και δεν το λέω ότι θα τον καταλάβεις και καλά, θα τον κοιτάξεις και θα δεις αν μπλουφάρει κτλ. Δεν είναι αυτό. Γενικά εννοώ το πώς χειρίζεται τα λεφτά του, το πόσο αισιόδοξο είναι, το πόσο απεσιόδοξο, το πόσο φοβητσιάρης, το πόσο κολλάει. Ναι, αλλά η ψυχολογική ανάλυση είναι όσο λόγο. Ναι, όχι, μα έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι, αν θα το δεις, αν κάτσουμε να το αναλύσουμε και το βάλουμε κάτω, θα δεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μαθαίνεις τη ζωή μέσα από αυτό το παιχνίδι. Καταλάβες, μαθαίνεις φοβερά πράγματα μέσα από αυτό το παιχνίδι, αν το αναλύσεις μαθηματικά και κοιτάξεις τους αριθμούς. Καταλάβες. Είναι πολύ βαθιά κουβέντα τώρα για να δούμε αυτή. Σου έχει τύχει κάτι έντονο μέσα από αυτό, κάτι που μας... Ναι, άπειρα πράγματα. Έχει γράψει τα κομματάκια του. Ναι, τα έχω πει, έχω ζήσει φοβερά... Φοβερά σκηνικά. Σε ποιο κομμάτι είναι που λέει ότι είχα βάλει και πήρα, έβαλα τα πάντα και πήρα τα διπλά. Σε αυτό, το τελευταίο. Τώρα, στο τέτοιο, ναι, σε αυτό το τελευταίο. Πολύ εντάξει, ναι, έχω... Και με τον Ιβέρνο, Φλόρα Γιά λέγεται το δίσκο, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και με φίλους μου, παιδί μου, και φίλοι μου έχουν κάνει τεράστιες νίκες, ξέρω εγώ. Που μου έδωσε φοβερή ιδέα. Μια φορά στο πόντερ. Να παίξουμε πόκερ, είναι και το τραπέζι, ταιριάζει. Εγώ τη λεράκι εδώ πέρα και πάμε. Δεν γίνεται σε μια φορά.
Με μία φορά δεν γίνεται. Ναι, όχι, πρέπει να σου πω, ξέρεις τι μου αρέσει στο πόκερ. Πάμε Let's Go Podcast τώρα, τελείως σχήμα, ξέρεις τι μου αρέσει στο πόκερ. Ότι είναι από τα παιχνίδια που χωρίς πλάκα σου δίνει την ευκαιρία να μην έχεις κάτι και να κερδίσεις. Αυτό. Επίσης είναι το παιχνίδι που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να. Αλλά πρόσχετο, κερδίζεις μια φορά. Ναι, στις επαναλαμβανόμενες. Μα εντάξει, στην ουσία για μένα το πόκερ φαίνεται με βάση το χρόνο. Δηλαδή, μπορείς να αρχίσεις να παίξεις τα μπούνια, να είσαι. Να έχεις και πίσω από. Είναι βάθος χρόνου. Ναι, είναι πιθανότητες. Γι' αυτό σου λέω ότι βλέπεις τη ζωή μας από αυτό. Καταλαβαίνεις όταν θα βάλεις κάτω τους αριθμούς και τα λοιπά, θα καταλάβεις ότι όλα δείχνονται σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχει τίποτα εφήμερο. Ναι, όλα ναι, είναι ναι. Το βάθος χρόνου. Εσύ μπορεί σήμερα, εγώ μπορεί να πάω να κερδίσω 10.000. Αν συνεχίσω και παίζω και δεν παίζω σωστά, θα τα χάσεις. Θα πούνε οι φίλοι μου, φίλε, κέρδισε, είναι καλός. Αν συνεχίσω. Δεν πα και σε τόσο βάθος χρόνου. Πήγαινε το και ότι όποιο παίζει πόκερ θα μας καταλάβει, αν έχει να παίξει και εσύ ποτέ. Ότι φίλε, μπορεί να ξεκινήσεις να κάνουν όλοι. Να κάνετε. Σου έχει τύχει ποτέ να κάνουν πολλά άτομα όλοι. Ναι, ναι. Να γίνεις ο chip leader, αλλά επειδή το τραπέζι είναι είτε τουρνουά, είτε με χρόνο, είτε οτιδήποτε. Εκεί που τα έχει όλα στο τέλος, στην τελευταία τέτοια, να τα χάσει τα πάντα. Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόνο. Στο... Θέλει φοβερή ανάλυση τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, οκ, ναι, οκ. Ναι, okay. Θέλω πάντως, θα ήθελα να χάσω μερικά από τα χρήματά μου. Διαβάστε και αν μα ενδιαφέρει, διαβάστε τη θεωρία των παιχνίων γενικά, ασχοληθείτε με αυτό. Θα διαβάσετε και την θεωρία των παιχνίων γενικά, να ασχοληθείτε με αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι. Θα δείτε πολλά πράγματα που στηρίζονται γύρω μας. Ναι, θα καταλάβεις πώς σκέφτεται ο κόσμος, θα καταλάβεις που ο άλλος νομίζει ότι τον κλέβει, ενώ στην ουσία δεν τον κλέβει. Στην ουσία ο άλλος ξέρει τις πιθανότητες και εγώ δεν τις ξέρω. Mm-hmm. Οπότε δεν με κλέβει. Οπότε ξέρει πολύ καλά ότι σε βάθος χρόνου θα γίνει αυτό. Είναι πολύ βαθέρνο. Okay. Μ' άρεσε. Ήταν πολύ podcastικό αυτό που κάναμε, παραίσθητο. Να πάμε τώρα λοιπόν πάλι στο άδειο, γιατί ήθελα ένα τέτοιο. Για το τυπικό της φάσης, εγώ πιστεύω ότι την έπιασαν τη διαφορά, επειδή άκουσα τα κομμάτια. Ρωτήσανε κιόλας ότι γιατί αφού γιατί είναι. Άδυτο και όχι. Ναι, και όχι Flora Gal 2, είναι διαφορετική τελείως αισθητική mm-hmm. για μένα, ακούγοντας το ένα και το άλλο. Δε, άμα το είχε... Είναι τελείως διαφορετική. Τελείως. Το Flora Gal 2 δεν το προορίζαμε για δίσκο, για όνομα δίσκου. Όσο περισσότερο ξέρεις, το να ανακοινώσουμε ότι θα βγάλουμε δουλειά από κοινού. Ξέρω, ναι, πάλι ναι, ναι. Δεύτερη και γι' αυτό το είπαμε το Flora Gal 2. Δεν έχουν σχέση τα. Νομίζω σαν δίσκοι δεν έχουν σχέση. Καμία, και φαίνεται ήδη, ξέρω εγώ, ούτε παραγωγικά, ούτε στο ραπ, ούτε. Ναι. Εντάξει, ναι, απλά ο κόσμος έχει πάρει μόνο το πια δεν με νοιάζει, ναι. Δεν έχει πάρει τα άλλα. Όχι, είναι και το παρανόημα και το θα μείνει για πάντα, είναι μέρος του δίσκου. Ναι, 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 όχι, ενώ δεν έχουν πάρει ναι. Με το bigger picture για να το δουν. Εγώ όταν μου το έστειλες, λέω, οκ, okay, να γιατί, αυτή, γιατί δεν ονομάζεται Flow Royale. Γιατί άδειτα, τι είναι για σένα άδειτα. Βασικά δεν είναι μόνο για μένα, είναι από κοινού η ονομασία με το Θωμά, με τον Εβέρσο. Εντάξει, είναι ό,τι καταλαβαίνεις άδειο. Είναι ένα μέρος, ένα λίγο πιο. Επειδή είναι προσωπικός δίσκος και μουσικά και στιχουργικά, ότι και καλά είναι κάτι πιο βαθύ. Κάτι πιο βαθύ από αυτό που έχουμε κάνει. Είτε στο μουσικό κομμάτι, είτε στο στιχουργικό. Έτσι το αντιληφθήκαμε εμείς, έτσι. Αυτό από εκεί πέρα, ξέρεις. Νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται μόλις τον ακούσετε, μπορεί να μην στο βγάλει αυτό. Μπορεί να στο βγάλει. Όχι, νομίζω ότι γενικά τα κομμάτια σου. Είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν γίνεται να μπερδέψεις κάτι. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που ακούμε. Τουλάχιστον έτσι είναι για μένα. Ότι αυτά που ακούω τα καταλαβαίνω, τα νιώθω έτσι όπως τα λες. Okay. Να ρωτήσω εγώ κάτι που θέλω για αυτό το άλλο που προσπαθώ την ώρα και λέω ότι να πω και το δίσκο, για το δίσκο λέμε. Απλά θέλω να ρωτήσω όντως για το δίσκο, actually. Θα βγει σε hard copy, το έχετε ετοιμάσει, θα είναι στο live. Θα είναι και νομίζω θα το βγάλουμε, θα βγάλουμε δύο CD, θα βγάλουμε και 4 meters. Okay. Artwork. Το artwork το κάνει ο ΑΕΣ, ένας φίλος μου έτσι που μαζί ξεκινήσαμε, βάφουμε κτλ. Αυτός έχει αναλάβει τα πάντα. Okay. Τον ευχαριστώ πολύ. Έχει κάτι από γραφίτι. Τι, όχι, όχι, καμία σχέση. Okay. Το ρωτάω γιατί για μένα παίζει πολύ μεγάλο. Παίζει ρόλο το artwork, δηλαδή δεν είναι όπως είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά, γι' αυτό λέμε για το δίσκο, είναι και το artwork σίγουρα. Σημαντικό. Okay, οπότε στην ουσία θα υπάρχει και στο live, είπες, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, ωραία, θα ήθελα. Μια ερώτηση του 19 Απριλίου στο ΦΑΣ. Ναι, όχι, θα το. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να είμαστε εκεί. Καλά, εγώ θα είμαι. Μια ερώτηση του κόσμου είναι πώς είναι να. Πώς νιώθεις όταν ακούς ότι είσαι από τους καλύτερους rappers. Εντάξει. Πώς το λαμβάνει. Πώς να νιώσεις. Είναι αναλόγως και ποιος το λέει πάντα, έτσι. Στο λέω. Δηλαδή, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Μου το λέει κάποιος που ακούει αυτή τη μουσική. Μου το έχουν πει οι άνθρωποι που ξέρεις, δεν το πίστευα ότι μου το λένε και ξέρεις, η αλήθεια είναι πιο. Ξέρεις, άλλο να στο λέει ένας ακροατής, άλλο να στο λέει άνθρωπος που κάνει μουσική. Κατάλαβες. Και αυτό ξέρεις.
το αντιλαμβάνεσαι και τις δύο περιπτώσεις. Και άλλο να στο λέει και κάποιο ειδωλό σου. Ναι, και άλλο να στο λέει και ξέρεις. Κάποιον που θαυμάζεις εσύ ή ξεκίνησες. Ναι. Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο. Πες το πεις. Απλά έτσι το λέω. Εντάξει, γενικά πάντως δεν υπάρχει αυτό. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν υπάρχει καλύτερος πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Υπάρχουν 10 άνθρωποι, 15 αυτή τη στιγμή, ξέρω, που είναι όλοι σε πολύ καλό επίπεδο στην Ελλάδα. Ας πούμε, σε live σου νιώθεις την ενέργεια του κόσμου, ότι γουστάρουν, ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι, αυτό λοιπόν. Δεν θα ήταν εκεί. Εκλαμβάνεις έτσι. Ναι, 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 full. Οκ. Okay. Ωραία, να πάμε τώρα σιγά σιγά στο κλείσιμο, γιατί κιόλας... Ναι, κι εγώ δεν θα ήθελα, αλλά τον άνθρωπο τον τραβήξαμε από τη... Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Όντως, μας δίνει ένα τέταρτο, οπότε πάμε κι άλλο. Ωραία, σίγουρα. Πάρ' το μένεις μόνιμα και έτσι. Σε δυσκολεύει καθόλου αυτό στις δουλειές σου? Λίγο με βγάζει εκτός, είναι άλλο να είσαι στην Αθήνα, παιδί μου, άλλο να είμαι στο δίπλα από το Θωμά και να του λέω έρχομαι από εκεί, και άλλο να πρέπει να το κανονίσω. Είναι και 250 χιλιόμετρα. Έμενα στην Αθήνα. 10 χρόνια. Δεν σου άρεσε? Νομίζω να το αναφέρεις και πριν. Όχι, πέρασα πολύ ωραία, υπέροχα. Τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελα να μείνω εδώ. Νομίζω αυτό τα συνδυάζω και τα δύο και είναι μια χαρά. Είναι η Αθήνα τώρα, είναι λίγο χάος. Χάνω πολύ χρόνο στον δρόμο. Πιο ωραία ζωή κάνει σίγουρα, Σπάρτη. Ναι, είναι πιο. Από ό,τι εμείς εδώ. Εντάξει. Σαν ποιότητα ζωή είναι καλύτερα σίγουρα. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, με κρατάει λίγο πίσω στα υπόλοιπα. Δεν είναι ότι θέλω να δω μια συναυλία ή θέλω να πάω ένα θέατρο να δω μια παράσταση συγκεκριμένη και. Ξέρεις, πρέπει να το κανονίσω. Δεν είναι, παίρνω το αμάξι μου και πάω. Okay. Και είναι και πολύ έξοδο το σπορ, ξέρεις. Με 15 διόδια στο Σπάρτη Αθήνα. Εντάξει, το σπορ είναι πολύ έξοδο. Εντάξει, τουλάχιστον όσον αφορά τις δουλειές του, νομίζω έχεις δηλώσει ότι δουλεύεις εσύ εκεί κάποια demo και μετά άρχισε απλά στο. Ναι, έχω φτιάξει. Έχω ένα στουντιάκι δικό μου. Το οποίο είναι φοβερό να με δεις να κάνω τον ηχολήπτη. Εσύ τον εαυτό σου. Δεν έχεις κάποιον φίλο, κάτι. Όχι, όλα μου τα κομμάτια τα γράφω έτσι. Δεν είναι γραφικό. Τα demo. Ναι, τα demo. Δηλαδή μου στέλνει ο Θωμάς το Vessel στα Metal, το ανοίγω στο Cubase, ανοίγω το μικρόφωνο, ακουστικά και πάμε. Εντάξει, είδες όμως ότι βοήθησε λίγο η τεχνολογία και όλα αυτά. Εννοείται. Φοβερή εξέλιξη. Αυτό μακάρι να τα είχαμε αυτά. Εγώ αυτό λέω, μακάρι όταν ήμουν 18 χρονών να είχα αυτά τα πράγματα. Παλιά κοίταγε στο CD, είπες, πήγαινε από πίσω, πού είναι το Horizon, να πας εκεί πέρα να το γράψεις. Μακάρι να τα είχαμε, να είχαμε ένα χαρακτήρα στο σπίτι μου. Ούτε. Τι λες τώρα. Να είχαμε τέτοια πρόσβαση στη μουσική και να ήμασταν 18 χρονών τώρα μέσα στη. Να θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Θα ήταν ονειρικό. Κοίταξε, βέβαια θα είχε σαν αποτέλεσμα κιόλας ότι αν φαντάσου τώρα υπάρχουν άπειροι ράπερς, τότε θα ήταν ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή σήμερα ενώ τη σύνορα. Χαμό θα ήταν, πολύ ωραία. Να έχουμε 100.000 ράπερς. Γιατί, χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει. Καταρχάς δεν είσαι ράπερ, οπότε. Δεν είμαι ούτε τη άποψη αυτή ότι μακάρι να είχαμε 100.000 ράπερς. Μα έχουμε. Όμως είχαμε να έγραφε όλο ο κόσμο ράπ. Μα γράφουν οι περισσότεροι ακροατές. Δεν θυμάστε τι έγινε τότε με το Rap Challenge. Ήταν 700.000 βίντεο. Ναι, εδώ εμείς μπήκαμε στον δρόμο τώρα με τη Θεοδώρα που ξεκινήσαμε την κρύα εκπομπή και του λέμε ενός. Ποιος είναι ο καλύτερος ράπερ για σένα, και λέει εγώ. Ήταν ειλικρινής ο τύπος, ήταν κανονικά. Είπε γράφω, εγώ είμαι ο καλύτερος. Αφού το πιστεύει, γιατί όχι. Μπράβο του. Γιατί όχι, όταν έχουμε ακούσει κανένας, αλλά παρόλα αυτά. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τις γυναίκες στο hip hop? Τι, σαν. Όχι για. Σαν ράπερς, λέει. Σαν ράπερς, ναι. Δεν το βλέπω άντρας γυναίκα. Αν είναι καλό, το ακούω. Εγώ δεν βλέπω καλή, δεν βλέπω καμία γυναίκα. Δεν βλέπω. Θα μάθω πάλι. Πάλι τα ίδια. Έχει τύχει να ακούσεις κάποια γυναίκα και. Ελληνικά ή εξωτερικό. Είναι νομίζω μετρημένες. Είναι ντοκμάδερ. Είναι μισθή, η ντοκμάδερ, η ίνκα είναι. Ναι. Θυμήστε μου. Αχ, αυτές είναι. Το Mother μου άρεσε από τότε, ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Η μισθή είναι. Ναι, γενιά. Μισθή. Γυναίκα. Μισθή. Έκανες που το συνεργασία με γυναίκα. Ναι. Δεν το βλέπω άντρες γυναίκα. Δεν το σκέφτομαι καν. Αν μου αρέσει αυτό που κάνει. Δεν θα πω, ξέρω, αν είναι γυναίκα. Έχει τύχει να. Συγγνώμη κιόλας που του ρωτάω, απλά. Θα ήθελα πολύ να ξέρει τη γνώμη σου αυτό. Έχει τύχει να ακούσει κάτι συγκεκριμένο από κάποια και να πει: ωραίο, μου αρέσει. Ναι, αυτό. Μα σου είπα. Σου είπα ότι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και ειδικά κάποιε δουλειέ παλιέ στην ντοκουμάντα μου άρεσαν πάρα πολύ. Νομίζω ότι έκανε λάθος έτσι που έφυγε. Έφυγε λίγο, ναι, πιο τραβήχτηκε. Κάνει, νομίζω. Εγώ την έχω δει ότι ασχολείται με το τραγούδι στην ουσία. Μπορούσε να κάνει πολύ τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ωραία, αφού έχουμε λίγο χρόνο, πριν περάσουμε και στο οτιδήποτε άλλο, θέλω να πούμε και κάτι. Και άλλο πράγμα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω ένα όμως. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το Βέβλιο, για το κομμάτι.
Γιατί μου, πραγματικά όταν είχε βγει, το είχαμε πει νομίζω και στην εκπομπή, το είχα πει, ναι, το είχαμε πει. Όταν, και υπάρχει μια ερώτηση του κόσμου ότι πώς προέκυψε η συνεργασία αυτό. Mm. Πάρε τη δουλειά σου πάλι. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Ξέρεις, είχαμε, μου έστειλε κάποια στιγμή ένα μήνυμα ο Θανάσης να παίξω σε ένα live του στο Academy πρόπερση. Και ξέρεις, δεν, ξέρεις μου ξένεσε στην αρχή λίγο. Ξέρεις. Αλλά γνώρισα ρε παιδί μου τον Άνης και κάνουμε και παρέα ξέρω εγώ και είμαι πολύ, είναι φοβερός τύπος ξέρω, πολύ καλός. Θα πάμε πολύ καλά γενικά, ξέρεις συνεννοούμαστε, είμαστε στο ίδιο, έχουμε τον ίδιο έτσι τρόπο σκέψης σε πολλά πράγματα και απλά ξέρεις μου λέει να κάνουμε ένα κομμάτι για το δίσκο μου, ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι καλό, το καθυστερούσαμε κλασικά, έχει φτάσει εκεί το τέλος, ό,τι ξέρεις πρέπει να γίνει, έχεις 10 μέρες. Και το κάναμε έτσι στον πόνο. Άρα, εφόσον πληρεί τα κριτήρια που είπες πριν στην αρχή ότι πρέπει να ταιριάζει, θα μπορούσαμε να ξαναδούμε και κάτι. Ναι, εξτρά. Αυτά. Οκ. Τέλειο. Πήραμε και κάτι ακόμα εξτρά. Μπορείς να συνεχίσεις πριν πάμε προς το τελείωμα. Θέλεις να έχεις κάποιο κομμάτι το οποίο να είναι κάπω. Underrated. Ναι. Underrated κομμάτι. Ανάλογος τι εννοείς underrated. Εντάξει, σίγουρα. Ήταν πολύ καλό. Σίγουρα έχω κομμάτια. Σίγουρα έχω κομμάτια τα οποία είναι underrated, σίγουρα έχω και κομμάτια που είναι και overrated, ξέρω εγώ ίσως. Αλήθεια. Σα θέλω να πω. Έτσι πιστεύω. Ένα που πιστεύω ότι είναι overrated. Δεν θέλω να σου πω. Τι του ζητάς τον άνθρωπο να σου κάνει. Είναι πολύ εντύπωση που. Όχι overrated. Δεν το λέω βάσει προβολών κτλ. Δηλαδή ξέρεις ότι μιλάω με κόσμο που λέει θέλω αυτό. Πού είναι το αγαπημένο μου αυτό. Ξέρεις. Έχω άλλα καλύτερα που έχω φτύσει αίμα και καλά και τα καλογιάλεσα. Ναι. Αυτό άλλο. Θέλω να πεις ένα κομμάτι το οποίο είναι αγαπημένο σου. Πιο αγαπημένο από όλα. Ζητάς από έναν πατέρα να σου πει ποιο παιδί αγαπάει περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Εμένα ποιο είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Που μπορώ να σου πω ότι αυτό ξέρω εγώ είναι. Νομίζω ότι έτσι είναι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι από τα αγαπημένα μου γιατί το ακούω και τώρα που είμαι 35 και το έχω γράψει στα 24 και λέω θα το έγραφα και σήμερα. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Έχει άλλα λάθη, αλλά παρόλα αυτά ξέρεις μου άρεσε πάρα πολύ. Και αν σου έλεγα έτσι αγαπημένο που είμαι χαρού, πολύ περήφανος για το κομμάτι ξέρω ότι το έκανα αυτό, είναι το θα μείνει για πάντα ξέρω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Προσωπικά για μένα έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι. Ξέρεις και τώρα το ακούω και λέω μπράβο, ξέρω, μ' άρεσε, μπράβο. Και αυτά. Okay. Συνήθως τα βαριέμαι με τα κομμάτια μου, τα γράφω, ξέρεις, τα ακούω. Ξέρεις, αυτό έχει μείνει και το ακούω, ξέρεις. Γιατί θα μείνει για πάντα γι' αυτό, το λέει και τίτλος. Το ακούω με την ίδια τέτοια ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτά. Την ίδια κάπου να τον το έγραψες. Φαντάζομαι, θέλεις να πεις. Φαντάζομαι, διακόπτω το έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Από εκεί που διακόπτω τον κόσμο, λέω και τι ήθελε να πει. Λοιπόν, ωραία. Θα ήθελα τώρα, όπως πάντα το ξέρεις αφού έχεις δει την εκπομπή, να ακούσουμε τρεις ανθρώπους για τους οποίους εσύ θα ήθελες να πεις ότι αξίζει να γίνει ένα mention και να παρακολουθήσει λίγο ο κόσμος. Δεν θα το βάλουμε, δηλαδή. Να το παρακολουθήσει τι. Να ακούσει. Που δεν είναι τόσο γνωστή, εννοείς. Όχι, γενικότερα. Να δώσεις. Το top 3 σου. Το top 3, ναι. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να το κάνουμε γενικά. Άμα το κάνουμε γενικά, πιστεύω θα πει ρυθμό εδώ. Λέω και τι απαντήσει του και καλά, όχι. ναι, αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε και τα δύο. Όχι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όχι αυτή τη στιγμή. Όχι, ό,τι νιώθει εσύ. Τρεις ράπερς που. Τώρα που ακούω τώρα. Να σου πω ότι ακούω. Δεν θα σου πω τώρα ότι άκουσα το δίσκο του Βέβαιου. Είναι φίλο μου, δεν πιάνεται. Είδε μόνο του και αυτό τα λέει. Δεν του λέμε όχι φίλου. Ποιος ακούω τώρα έτσι να σου πω. Να σου πω ποιοι μου αρέσουν αρκετά. Ας σου πω ότι μου αρέσει, σίγουρα μου άρεσε ο Δύσης στο στοίχημα. Mm-hmm. Αλλά της έδωσε στοιχουργικά, ήταν. Sorry, εγώ, κλασικά. Ήταν σε επίπεδο φοβερό. Λόγω στιγμής μου αρέσουν, μπορώ να σου πω. Ποιον άλλο να πω τώρα. Ξέρω εγώ, είναι και πολλοί θα μου παρεξηγηθούν. Τα λέμε να πούμε και μην ξεχάσω κανένα. Εντάξει, εμείς πιάμε από δεν τους βάζουμε πάντως σε συγκεκριμένη σειρά. Το 1, 2, 3, όχι, 3, 4. Τι ακούω, ρε παιδί μου, τι ακούω. Τι θα ακούω στο σπίτι μου. Δεν από τον. Ότι ακούω τον άντρη που είναι φίλος μου, άστο αυτό. Δεν θα πω αυτό. Δεν μου έρχεται τώρα τι ακούω τον τελευταίο καιρό να σου πω. Αυτές τις δουλειές βγήκανε. Από αυτές τις δουλειές που βγήκανε, άκουσα πολύ αυτό. Να πω εγώ ονόματα που βγήκανε δουλειές. Mm-hmm. Γενικά, απλά σου ωραία, μου επιτρέψεις. Το Time Jack μου άρεσε η δουλειά τώρα που βγήκε, το ξέχασα. Αυτά από ελληνικά. Ο New School έχει τύχει να ακούσει κάτι. Όλα τα ακούω. Και.
Τι θες να σου πω ακριβώς. Θες να σου πω ποιον ξεχωρίζω από αυτούς. Ναι, έχει τύχει να. Wow! Κάνε και τις ερωτήσεις μόνο στην Ισραήλ. Είσαι καλύτερο. Τι να σου πω. Εντάξει, μου αρέσουν κάποιες δουλειές. Κοίτα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να δω το καλό. Δηλαδή θα ακούσω κάτι και θα πω καλό αυτό. Ξέρεις, μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν καλά πράγματα μέσα σε, αυτά, σε αυτό το είδος τέλος πάντων. Δεν με χαλάει ιδιαίτερα, ξέρεις, υπάρχουν κάποια που με χαλάνε, υπάρχουν κάποια που μπορώ να βρω, ξέρεις, και να πω μπράβο, αυτό είναι ωραίο, ξέρω εγώ. Αυτό. Δεν θα βάλω να ακούσω σπίτι μου ιδιαίτερα, θα παρακολουθήσω, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα το βάλω να το ακούσω στο μάξιμο, καταλαβαίνεις. Θες να μας πεις κάποιον που έχεις ξεχωρίσει από το New School? Άμα μου πεις εσύ, μπορώ να σου πω τη γνώμη μου. Δεν θέλω να σου πω ξεχωρίζω αυτόν, ξέρω εγώ, παίζουμε, ποια είναι η γνώμη σου για αυτόν, μπορώ να σου πω. Να το κάνουμε τώρα αυτό, όταν δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω ότι εγώ ξεχωρίζω κάποιον από ότι ξέρεις. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον πότε είσαι ένας άνθρωπος του underground hip hop. Δεν είναι, είναι με μουσική, κάνουμε το ίδιο τέτοιο, τι underground και καλώς ή κακώς τα ακούω τώρα, δεν είναι, όλοι τα ακούμε. Δεν μπορώ, ο διαχωρισμός είναι το άσχημο. Δεν διαχωρίζω, ξέρω. Το είπε και πριν. Το αυτιά πρέπει να ανοιχτά σε όλα τα είδη, πιστεύω. Προσπαθείς να πετάξεις κάτι safe, ε. Ναι, αλλά φοβάμαι. Εγώ έχω. Εγώ έχω. Ναι, οκ, να σου πω. Ξέχασα και τους Above πριν που έχουν βγάλει ωραία κομμάτια, ξέρω. Ναι, ναι. Ο Smuggler, όλοι γενικά είναι. Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Και είναι και σε ωραίο. Το πάνε ωραία, ξέρω. Okay. Και πιστεύω ότι και αυτοί συνεισφέρουν πάρα πολύ στο να μην υπάρχει διαχωρισμός. Mm. Δηλαδή είναι σε πορεία κάπου ανάμεσα και σου λέει ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ξέχασα και τον Duff πριν που βγάζει δίσκο. Επίσης πολύ. Είδες τώρα, βλέπεις, μου λες τώρα τρεις και με βάζεις τι να πω και τι να μην πω, ξέρω, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε που περιορίζουμε, εντάξει. Λογικό. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελες κάποια στιγμή να συνεργαστείτε? Ναι, σίγουρα πάμε πολύ, ξέρω. Θα ήθελες να μας πεις κάποιον? Δεν θέλω τώρα να σου πω όνομα τώρα, δικό κάποιος, καταλάβες, δεν γίνεται. Εγώ δεν είναι, ξέρεις, σου λέω, ακούω πολλά πράγματα και σαφώς θα ήθελα να συνεργαστώ με πολλούς. Άμα θέλω να σου πω από πιο παλιούς, ξέρω, ίσως θα ήθελα με αυτούς που άκουγα παλιά. Ρυθμό να μας στήσω. Σίγουρα. Αυτό. Ωραία. Οπότε, πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Εγώ του ευχαριστήθηκα, δεν μου φτάσει ο χρόνος ούτε εμένα. Εντάξει. Εμεί θα κλείσουμε. Εσύ εδώ πέρα. Δεν τη γράψετε κάτι. Όχι, δεν θέλω. Μια τελευταία. Τη δημιουργούνται, ρε φίλε. Δεν τη έχει γράψει. Είναι excited. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Εύη. Δεν κάνουμε. Θέλεις, σου είπε ο άνθρωπος, έχει στούντιο. Τον έχουμε κρατήσει, το έχω κάνει. Σου είπε ότι θέλει μια τελευταία ερώτηση. Δώσε την καλύτερη σου ερώτηση. Φαντάζεσαι. Πόσα χιλιόμετρα είναι η Σπάρτη? Όχι. Πες. Δεν ξέρω τώρα, μα για να έχεις διχάσει. Την άγχος. Ναι. Σε πίεσα. Ναι. Επειδή πιέζουμε και εμείς τον άλλο τον άνθρωπο. Με ποιον θα θέλεις να συνεργαστείς, με τι το ένα, με τι το άλλο. Οκ, τότε θα κάνω μια απλή ερώτηση. Ετοιμάζεις κάτι, κάποιο tour, lives? Έχουμε σίγουρα της Αθήνας 19 Απριλίου στο ΦΑΣ και 18 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στο Block 33. Από εκεί πέρα ίσως παίξουμε σε μία-δύο επαρχίες, όχι παραπάνω. Okay. Όχι δύο, μία-δύο είπα. Τρεις-τέσσερις, συγγνώμη. Καλά, εγώ θεωρώ, σου το είχα πει και πριν, ότι δεν θα φτάσει το ΦΑΣ. Θα πρέπει να γίνει, ή μπορεί να πρέπει να γίνει κάποιο μάτς. Όχι, δηλαδή είναι, όχι, είναι μικρό μαγαζί. Για μένα, sorry. Αυτό λέω. Αλλά εντάξει, καλό είναι. Μια χαρά να το κάνουμε εκεί. Ξέρω ότι έχει καλό ήχο. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, θα δούμε. Πότε ξεκινάει η προπόνηση? Νομίζω ξεκίνησε χθες, ναι. Δηλαδή σήμερα θες θα βγει πούμε Δευτέρα το επεισόδιο. Τρίτη μάλλον. Μην βγει μετά ταυτόχρονα με το δίσκο. Ξεκίνησε την Πέμπτη. Okay. Και σημεία προπόνηση, κάτι να πούμε για τον κόσμο για να ξέρει και όλα αυτά. Θυμάσαι. Ναι. Υπάρχει εκδήλωση στο Facebook, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Α, ναι, αυτό, okay. Θα βγουν και τα social media του Answer στην οθόνη, οπότε μπορείτε να μπείτε, να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Θα είμαστε και εμείς εκεί, δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε από τους τέσσερις. Δύο στα τέσσερα σίγουρα. Θα βάλω και DJ Kaz να παίξει μουσική, να ανοίξει. Όντως. Άρα και θα είμαι. Έχεις ένα Εβέρσο και θα βάλεις αυτό. Εβέρσο παίζει μαζί μου, δεν παίζει μουσική. Α! Καλά, εντάξει, θα έρθω πιο μετά όταν ξεκινήσει το live. Πάρτε, λέω, λες. Α, sorry, βέβαια.
πάρτε κιόλας για σένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε εσένα που ήσουν πάρα πολύ μαζί μας. Ευχαριστήθηκατε. Ήθελα να ρωτήσω κι άλλη. Θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει ο άνθρωπος. Περίμενε. Και να σου πω για πες μου λίγο. Και πάει στο στούντιο με τον Εμβέρνιο Σκάι μήνυμα. Να σου πω, ένας καλλιτέχνης ο οποίος θεωρείς ότι αυτό. Εντάξει, τι πειράζει. Όχι. Είσαι true, αυτό μας νοιάζει. Ρε. Να είμαστε λίγο πιο αληθινοί. Και εγώ πριν του ανθρώπου του είπα την άποψή μου και τα έκανα σκατά από τη φαρή. Τέλος πάντων. Ή βασικά, όχι, δεν τα έκανα σκατά. Ρε φίλε, είπα αυτό που ένιωσα ότι άκουσα. Δεν είχες πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι. Πες ότι μου το στείλες 11 η ώρα. Είναι αλήθεια αυτό και σε δικαιολογεί αυτό. Μα ακόμα και να το ξανακούσω, θα με το που τελειώσουν οι κάμερες θα βάλω τα κομμάτια. Δεν τα έχω γιατί είναι σε υπαρκτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Like, subscribe, κουδουνάκι, μην ξεχάσετε. Ναι, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, Gold School Podcast. Peace. No stress on the dance floor. You'll get your ass kicked just like you asked for it. Don't tell me me and my niggas didn't do shit. No stress on the dance floor. You'll get your Illuminati.